Είμαστε τέσσερις Συγγνώμη λίγο. Να πούμε Ωραία. ότι λύγει ξανά ότι θα αρχίσει η μαγνητοσκόπηση. Ωραία. Ωραία, οπότε ξεκινάμε τώρα. Ξεκινάει η μαγνητοσκόπηση. Όσοι θέλουν, είπαμε, να κλείσουν το μικροφωνό τους. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, σήμερα υποδεχόμαστε τέσσερις εκλεκτούς καλεσμένους, δύο κυρίες και δύο κυρίους. Είναι η κυρία Μαρία Στεφανοπούλου και η κυρία Ελισάβετ Χρονοπούλου, οι συγγραφείς των βιβλίων που θα παρουσιάσουμε αντίστοιχα, «Άθος, ο δασονόμος» και «Ο έτερος εχθρός». Ο κύριος και συνάδελφος Παναγιώτης Χατζημοησιάδης, με το «Χιόνι των Αγράφων», και κριτικό συνομιλητή έχουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Παπαγεωργάκη, εκπαιδευτικό, για ο οποίος έχει ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Ελληνική Φιλολογία, και να πούμε ότι συμμετείχε στις ομάδες που εκπώνησαν εκπαιδευτικό υλικό και το πρόγραμμα σπουδών για τη λογοτεχνία της Τρίτης Λυκείου. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η προσέγγιση του στα συγκεκριμένα λογοτεχνικά έργα. Είναι και εκείνος ο οποίος πρόσφατα, το 2022, εξέδωσε μαζί με την Ευαγγελία Φρυδάκη το έργο «Διαλογικότητα και λογοτεχνική εκπαίδευση». Να γυρίσουμε όμως στους καλεσμένους μας, στην κυρία Μαρία Στεφανοπούλου. Δύο λόγια θα σας πω και θα δώσω το λόγο μετά στον καθένα χωριστά. Η κυρία Στεφανοπούλου σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης και θέατρο στη Στοκχόλμη και το Παρίσι. Να πούμε ότι είναι η τρίτη συνάντηση στην οποία συγγραφείς γυναίκες έχουν κάνει σπουδές είτε θεατρικές είτε κινηματογράφου, και έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω αυτό. Όπου συνέχισε να ζει και να εργάζεται ως το 97, ανάμεσα στα βιβλία που εξέδωσε, Τάκη Συνόπουλος, «Η ποίηση και η ουσιαστική μοναξιά», «Αποστροφή», «Το θέατρο των πηγών και η νοσταλγία της καταγωγής», «Το ταξίδι των ψυχών», «Η ονειροπαρμένη», «Το μυθιστόρημα Άθος, ο δασονόμος», το οποίο βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών το 2015, και δοκίμια όπως η επιστροφή της σκιάς. Να πούμε ότι ο Άθος έχει μεταφραστεί στα γερμανικά και η μεταφράστριά του, η Μιχαέλα Πρίντσιγκερ, έλαβε χρηματικό έπαθλο μετάφρασης από το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τέχνης, Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης. Για τη μεταφορά αυτή του βιβλίου της κυρίας Στασινοπούλου. Το βιβλίο πραγματεύεται το τραύμα της μαζικής εκτέλεσης στα Καλάβρητα στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 και παρουσιάστηκε στο Βερολίνο στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Λειψίας με ενδιαφέρουσες βιβλιοκριτικές. Μάλιστα στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung αναγνωρίζεται η πρωτοτυπία και η τεχνική αρτιότητά του, με την οποία χειρίζεται επιτυχώς τις ποιητικές δυνατότητες της απόκριφης και της φανταστικής λογοτεχνίας, όπως και της ιστορικοπολιτικής σάγκας, και το θέτει στην υπηρεσία των memory politics. Έχουμε λοιπόν μια βραδιά σήμερα αφιερωμένη κατεξοχήν στις αναπαραστάσεις της κατοχής, της αντίστασης και του εμφυλίου στη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή, δηλαδή κατεξοχήν αναπαραστάσεις του τραύματος. Πριν συνεχίσω στους επόμενους δύο συγγραφείς, θα ήθελα να πω ότι στο έργο της κυρίας Στασινοπούλου έχουμε μία προσπάθεια να αποδοθεί από τέσσερις και να προσεγγιστεί από τέσσερις διαφορετικές γενιές το τι ακριβώς συνέβη την περίοδο εκείνη, πώς το προσλαμβάνει ο καθένας, η καθεμία, η κάθε γενιά ξεχωριστά. Η εγγονή του Άθο είναι αυτή, του Άθου είναι αυτή η οποία καταγράφει. Θα έλεγα προσωπικά εγώ ότι τέσσερις έννοιες, φύση, ανθρωπισμός, η λαχτάρα για μια ειρήνη όπως την έχει στο μυαλό του ο άνθρωπος, αλλά και η έννοια του πολίτη με τις πολλαπλές προσεγγίσεις, είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν το έργο. Δίνω λοιπόν το λόγο πρώτα στην κυρία Στεφανοπούλου και έπειτα θα αναφερθώ αναλυτικά και στον καθένα από τους επόμενους συγγραφείς. Η ερώτηση την οποία σας απευθύνουμε, κυρία Στασινοπούλου, είναι ακριβώς ποια επίκτη... Στεφανοπούλου ή Στασινοπούλου. Όλο Στασινοπούλου σας λέω, Στεφανοπούλου.
Ναι, έχω στο μυαλό μου τη Στασινοπούλου, τη δασκάλα μας, τη φιλοσοφική. Σας ζητώ συγγνώμη. Ποια υπήρξε η αφόρμηση για την ενασχόλησή σας και πώς ξεκινήσατε να γράφετε, τι είχατε στο μυαλό σας και γιατί ξεκινήσατε να γράψετε ένα έργο τέτοιο, στο οποίο προσπαθείτε να κρατήσετε αποστάσεις και να καταλάβετε. Μόνο μία είναι η ερώτηση. Όχι, είναι πολλές ερωτήσεις, αλλά θα έχετε ελεύθερο λόγο. Εσείς απλώς ξεκινάω με μια αφόρμηση και εσείς μπορείτε να κινηθείτε όπως θέλετε. Ναι, επειδή έχω μια δυσκολία να μιλάω για τον εαυτό μου και για το βιβλίο, πήρα υπόψη μου το ερώτημα, ας πούμε, τις ερωτήσεις. Και... οπότε θα προσπαθήσω με αυτό τον τρόπο, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, καταρχήν να... πώς ξεκίνησε. Δεν αποφάσισα μια μέρα να γράψω αυτό το μυθιστόρημα. Το έγραψα στα 50 περίπου, πριν από 10 χρόνια και πλέον. Που σημαίνει ότι τότε πια ήταν όριμο και είναι κάτι που το κουβαλάω από παιδί. Δηλαδή είναι βιωματικό, αλλά δεν είναι καθόλου αυτοβιογραφικός ο λόγος. Είναι ιστορικό γιατί βασίζεται στα ιστορικά γεγονότα τα οποία και μελέτησα όλα αυτά τα χρόνια πριν το γράψω, αλλά πάλι δεν είναι ιστορικό βιβλίο. Είναι αντιπολεμικό, αλλά και πάλι δεν είναι ακριβώς αντιπολεμικό, γιατί μιλάει βέβαια για τον πόλεμο, αλλά μιλάει για τον πόλεμο με πολύ ειρηνικό τρόπο και πάλλον ποιητικό τρόπο. Οπότε είναι κάτι τέλος πάντων που το κουβαλούσα από παιδί, η οικογένεια, υπάρχει, δηλαδή τα πρόσωπα είναι σχεδόν αληθινά, με τη διαφορά ότι, πώς να το πω, τέλος πάντων, είναι η ιστορία της, από την οικογένεια της μητέρας μου. Δηλαδή, εγώ ανήκω στην τρίτη γενιά, μετά τον πόλεμο, έχω γεννηθεί το 58. Οπότε η μητέρα μου και η μητέρα της ήταν στην εκτέλεση των Καλαβρίτων. Και εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου στην Αθήνα, με μια, αυτή που λέγαμε τότε, χείρα των Καλαβρίτων. Αλλά η οποία χείρα των Καλαβρίτων, λόγω του ότι η δεύτερη γενιά, δηλαδή η μητέρα μου, ο άντρας της κτλ., ακολουθούσαν μια ζωή της δεκαετίας των ανθρώπων, της δεκαετίας του 50 και θέλανε φυσικά να ξεχάσουν τον πόλεμο και να ζήσουν ωραία. Το δικαστήριο άρχισε ήδη μέσα στην οικογένεια από το να πας με την πλευρά της μαυροφορεμένης ή να πας με την πλευρά των... άλλων που διασκέδαζαν και πέρναγαν ωραία. Αυτό ήταν το ένα δικαστήριο. Το άλλο δικαστήριο ήταν που, επειδή αυτή η γιαγιά είχε μια αιμονή με αυτή την ιστορία που είχε ζήσει, μου μιλούσε πολύ για αυτό, δηλαδή μιλούσε πάρα πολύ για αυτό το γεγονός. Το είχα μυθοποιήσει εγώ βέβαια, αλλά... και υπήρχε εκεί το δικαστήριο της ιστορίας, δηλαδή συγκεκριμένα για τα Καλάβρητα ήταν ποιος έφταιγε για τα αντίπεινα. Επειδή είχε προηγηθεί μια εκτέλεση των ανταρτών που σκότωσαν εχμαλώτους Γερμανούς, κάπου 90-82 εχμαλώτους Γερμανούς από μια προηγούμενη μάχη, και μετά ακολούθησε η εκτέλεση των Καλαβριτινών. Βέβαια, η αριστερά τότε είχε αντιστρέψει τα πράγματα και έλεγαν ότι η εκτέλεση των εχμαλώτων Γερμανών δεν έγινε στις 7 Δεκεμβρίου, τέλος πάντων πριν από το
από τη μαζική εκτέλεση των Καλαβρετινών, αλλά μετά, δηλαδή στις 17 Δεκεμβρίου του 1943. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το δικαστήριο της ιστορίας που μου φαινόταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό να ζω μέσα εκεί και έβρισκα και πολύ ενδιαφέρον. Οι άλλοι που διασκέδαζαν, ας πούμε, δεν με ενδιαφέραν. Οι γονείς και όλα αυτά. Δεν ήταν όμως και πολύ περίεργο να έχω τέτοιου είδους ενδιαφέροντα, γιατί μετά πολύ πρώιμα στην εφηβεία είχαμε τη Χούντα, μετά άρχισε η πολιτικοποίηση στα 16-17, οπότε όλα αυτά ήταν λίγο πολύ φυσιολογικά. Το θέμα είναι ότι η απόσταση που είπατε κι εσείς προηγουμένως ότι προσπαθώ να πάρω στο μυθιστόρημα, δεν το προσπάθησα ιδιαίτερα, αλλά απόσταση είχα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι δεν ήταν καλαβριτινή οικογένεια, αλλά ο παππούς μου, ο οποίος ήταν πράγματι ο δασονόμος των Καλαβρίτων, είχε διοριστεί εκείνα τα χρόνια στην περιοχή. Οπότε η οικογένεια που επέζησε έφυγε από τα Καλάβρητα. Δεν έμεινε, δεν ήταν ντόπιοι να έχουν να κάνουν να ξαναχτίσουν το σπίτι τους και να έχουν τέτοια θέματα. Άρα υπήρχε μια μεγάλη απόσταση και επιπλέον εγώ στα 18 μου έφυγα από την Ελλάδα για πολλά χρόνια, για πάνω από 20 χρόνια. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα τα σκεφτόμουν και σε άλλες χώρες, μέσα από άλλες γλώσσες και περιπέτειες. Οπότε αυτό είναι το... δεν ξέρω αν είναι... Αυτή είναι η αφορμή που δεν είναι αφορμή. Είναι ένα υπαρξιακό ερώτημα πολύ πρώιμο που ανακατεύει μέσα την ιστορία, το θάνατο, τη ζωή, όλα. Εκεί που ξεκίνησε πάρα πολύ έντονα η ενασχόληση, γιατί δεν ασχολιόμουν με τη φιλολογία, με την ποίηση, με άλλα πράγματα. Δεν είχα τόσο πολύ την ιστορία στο κεφάλι μου. Βέβαια, είχα μια αιμονή με τη Γερμανία. Δηλαδή, παρότι σπούδαζα στην Ιταλία και μετά βρέθηκα, από εκεί πήρα το πρώτο μου πτυχίο, μετά βρέθηκα να ζω στη Γαλλία, όπου άρχισα να εργάζομαι κιόλας. Απλώς είχα μια αιμονή με τη Γερμανία, είχα περιέργεια να μάθω πώς αντιμετώπιζαν οι επόμενες γενιές αυτή την ιστορία. Δηλαδή, τι σημαίνει δηλαδή να γεννιέσαι αθώος και να γεννιέσαι ένοχος. Υπήρχε ένας Πολωνός Γάλλος συγγραφέας τότε που είχε βγάλει ένα βιβλίο που λεγόταν «Netre innocent, netre coupable», να γεννιέσαι αθώος, να γεννιέσαι ένοχος, και είχε πάρει μαρτυρίες από διαφορετικές οικογένειες, από οικογένειες θητών και οικογένειες θυμάτων. Το πράγμα είχε πάρα πολύ, στο κεφάλι μου είχε πάρα πολύ, και στη ζωή μου δηλαδή, όλο αυτό ήταν ένα υπαρξιακό ερώτημα, ήταν το θέμα της ενοχής, το θέμα των θυμάτων και τη σχέση των θυμάτων και του εγκλήματος. Δηλαδή, που αυτό κάπως έγινε πιο ξεκάθαρο με τη θυσία, και αν πρόκειται για θυσία, αυτές, όπως το έλεγε ο Βαλτινός, οι μάταιες ανθρωποθυσίες που κάνανε οι Γερμανοί αντίπεινα στην Ελλάδα, αν πρόκειται πράγματι για θυσίες ή απλώς είναι θύματα εγκλημάτων πολέμου. Η δεκαετία του 90 ήταν κρίσιμη, που δεν ήμουν εδώ, ήμουν στο τέλος, ήρθα στην Ελλάδα. Κρίσιμη γιατί και στη Γαλλία ήταν πολύ κρίσιμη. Υπήρχε μεγάλη τάση αυτοκριτικής απέναντι στα λάθη, ας πούμε, που έχουν κάνει οι κυβερνήσεις, στον πόλεμο, τα έθνη αυτά, τα ευρωπαϊκά κράτη. Και τα 50 χρόνια της επετείου από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1995 επίσης, ήταν πάρα πολύ κρίσιμα.
Και αυτό που με επηρέασε ακόμα περισσότερο όταν ήρθα στην Ελλάδα, 98 εκεί περίπου, βρέθηκα σε μια συζήτηση στην Παλιά Βουλή που ήταν ο Μαγκάκης και κάποιοι άλλοι και μιλούσαν για τις αποζημιώσεις και όλα αυτά. Η κρισιμότητα της δεκαετίας του 90 νομίζω ήταν, αφιλόταν κυρίως στην επανένωση της Γερμανίας, η οποία επανένωση της Γερμανίας άνοιξε το δρόμο για να ζητάνε όλοι αποζημιώσεις κλπ. Αυτό ήταν ένα θέμα που με ενοχλούσε πάρα πολύ. Το δίσθομο με ενοχλούσε πολύ που κάνανε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, παίρνανε με τις... ενοχλούσαν τη μητέρα μου, διάφοροι δικηγόροι από τα Καλάβρητα να ζητάνε να κάνουν προσωπικές αγωγές κλπ. Όλη αυτή η ιστορία ήταν πολύ ζαλιστική και κυρίως έβλεπα μετά από χρόνια που ήρθα να ζήσω εδώ αυτή την τάση θυματοποίησης που έχουμε στις δικές μας κοινωνίες και ειδικά στα μέρη αυτά, τα ονόματα, τα μαρτυρικά χωριά και τις πόλεις. Οπότε αυτό ήταν μια πρόκληση επίσης για σκέψη, γιατί όταν έχεις ζήσει πραγματικά, δηλαδή ο λόγος που τα λέω αυτά είναι γιατί πιστεύω ότι στα θέματα αυτά των εγκλημάτων πολέμου, των τραυμάτων και των... πρέπει κάποιος να είναι πολύ προσεκτικός, πρέπει να υπάρχει από πίσω μια αλήθεια, γιατί όπως το έχω βάλει και στο μυθιστόρημα, κανείς δεν μπορεί να... μπει στη θέση του μάρτυρα, όπως λέει και ο Πάουλ Τζέλαν. Δηλαδή δεν μπορεί πια να μαρτυρήσει κανείς άλλος στη θέση κάποιου που βρέθηκε εκείνα τα χρόνια και το ζήσε στο πετσί του. Ή τουλάχιστον είναι κάτι, για να πετύχει αυτό και να είναι αληθινό, είναι κάτι σπάνιο. Δεν ξέρω, είναι πολλά αυτά που θα ήθελα να πω, αλλά δεν θέλω να... Μπορείτε να πείτε, έχετε χρόνο, δεν μιλήσατε πολύ, αλλά μπορείτε και να επανέλθετε αργότερα. Άρα είναι... Ναι, πείτε. Ναι, πείτε μου. Ήθελα να πω ότι με βάση όσα είπατε, είναι απολύτως βιωματικό το μυθιστόρημά σας. Είπατε, είναι και που είναι. Δηλαδή, είναι και δεν είναι, γιατί δεν πρόκειται για μια μοναδική οικογένεια. Δηλαδή, μπορεί να έχω... Από μικρή να έχω εξοικειωθεί με το πένθος και με τον πόνο και όλα αυτά να μου είναι πάρα πολύ φυσιολογικά πράγματα, όπως η διασκέδαση. Αλλά απ' την άλλη είναι για εκατομμύρια άλλες οικογένειες. Και ένας λόγος που με ενοχλούσε πάντα αυτό το θέμα των αποζημιώσεων ήταν πολεμικών επιβάτων, βέβαια εννοώ, ή όχι κατόχικου δανείου κλπ. Ήταν αυτό ότι υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν ήταν μόνο τα Καλάβρητα και το Δίστομο, ήταν δεκάδες άλλα μέρη που είχαν υποστεί τέτοιες κακουχίες και φυσικά ήταν και ένα σωρό άλλες χώρες, κατεχόμενες χώρες. Επίσης πρέπει να πω ότι όταν ήρθα στην Ελλάδα, μετά από εκείνη τη συνάντηση με το Μαγκάκη, έγραψα σε μια επέτειο της 13 Δεκεμβρίου το 1998, έγραψα στην Αυγή ένα άρθρο με τον τίτλο «Τόπος η μνήμη πολέμου, μνήμες πολέμου, ο τόπος η θυσία, το έγκλημα». Και το είχαν βάλει και στα δύο σελίδες την ημέρα 13ης, Κυριακή, του 1998. Και ήταν εντυπωσιακό γιατί μετά από λίγες μέρες απάντησε ένας ονόματι Χαράλαμπος Ρούπας, ο οποίος ήταν αντιστασιακός, μπορεί να μην ζουν πια αυτοί οι άνθρωποι, και θορυβήθηκαν όλοι στην Αχαΐα και μαζεύτηκαν και κάναν συνέλευση και συζητούσαν το άρθρο. Και μου απάντησαν, το δημοσίευσε η εφημερίδα και ανταπαντάω κι εγώ μετά. Ήταν κάτι πάρα πολύ ζωντανό, ναι. Και όλα αυτά ήταν συνέχεια μια πρόκληση. Ναι, γιατί είναι η σχέση μνήμης και ιστορίας, ακριβώς αυτό που λέτε. Ήμασταν ακόμα όμως, εγώ ήμουν τότε πριν από 20 χρόνια, ήμουν τώρα
40 χρονών, αυτή ήταν ακόμα στη ζωή. Τώρα πια είμαστε πάρα πολύ μακριά από όλα αυτά. Δηλαδή, και τότε για μας ήταν σκέψη ο πόλεμος και δεν ήταν μνήμη, αφού δεν το είχαμε ζήσει στο πετσί μας, αλλά για την τρίτη γενιά νομίζω ότι είναι ένα, όντως είναι ένα βίωμα αυτό. Ήδη βέβαια χρησιμοποιήσατε όρους, είπατε ότι είναι ιστορικό μυθιστόρημα, αλλά δεν είναι ακριβώς ιστορία, είναι μελέτη, έχει πολύ μελέτη, αλλά έχει φυσικά τα βιωματικά στοιχεία, αλλά έχει και στοιχεία έτσι, μυθοπλασίας. Μελέτη έχει... για τα ιστορικά γεγονότα. Ναι, βεβαίως. Οπότε απαντήσατε και στη δεύτερη ερώτηση, κατά πόσον μελετήσατε και πώς χρησιμοποιήσατε αυτούσια ιστορικά τεκμήρια, συγκεντρώσατε υλικό κτλ. Ήδη σε αυτό νομίζω έχετε απαντήσει. Αλλά νομίζω το πιο βασικό είναι αυτό που είπατε για το υπαρξιακό ερώτημα που ήταν πολύ πρώιμο για σας. Έχετε πει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω ότι θα δώσετε πάσα και στους άλλους συναδέλφους και κυρίως τον κριτικό έτσι, συνομιλητή σας να πείτε. Μίλησατε και για τις μάταιες ανθρωποθυσίες. Αν δεν έχετε να συμπληρώσω... Ναι, πείτε. Να πω απλώς ότι ακριβώς επειδή το θυμήθηκα αυτό το Βαλτινό, η Ορθοκοστά επίσης ήταν ένα μυθιστόρημα που με είχε σοκάρει, με είχε συγκλονίσει και για πρώτη φορά συνειδητοποίησα εκείνα τα χρόνια και όντας στην ελληνική κοινωνία πια, γιατί είναι διαφορετικό όταν ζεις μακριά και ζούσα εκτός Ελλάδος από μικρή. Η Ορθοκοστά ήταν συγκλονιστικό και ως αφήγης και ως λόγος και τα λοιπά, αλλά ένιωθες αυτό το πράγμα που έχει και ο Βαλτινός και οι τέτοιου είδους αφηγήσεις, ο πόλεμος και ο αντρικός κόσμος, η λαγνία, η βία, όλα αυτά τα πράγματα. Ξαφνικά βλέπεις ότι με τον τρόπο που λειτουργούσαν τα αντίπεινα και που σκοτώνανε τους άντρες, μένανε χωριά ολόκληρα με γυναίκες. Μένανε μόνες τους. Και εξού και βρέθηκε αυτό το μυθιστόρημα να είναι από γυναικεία πρόσωπα σε μια κοινωνία που δεν ήταν μυθοπλασία. Είχαν μείνει 500 γυναίκες και 20 άντρες, ας πούμε. Το οποίο ήταν σύν αυτό το τη χείρα που με μεγάλωσε και που ακριβώς αυτό το μίσος που είχε και για τους Γερμανούς και για τους αντάρτες, που ήταν κατασκεύασμα βέβαια, αυτό ακριβώς ήταν που προσπαθούσε αυτό το μίσος να το μετατρέψω σε είχα ένα δέος για αυτό το μίσος, αλλά μου δημιουργούσε μια τεράστια απορία, δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε να καταλάβω από παιδί, να καταλάβω οπωσδήποτε, αλλιώς δεν σωζόμασταν. Να προχωρήσουμε και στους επόμενους συνομιλητές. Βεβαίως. Πολλά είπα, συγγνώμη. Όχι, καθόλου, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χρόνο που έπρεπε να πάρετε. Ξαναγυρίσουμε, να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Ναι. Λίγο από τον Άθο. Ναι. Γέρασα με το μίσος του πολέμου. Μίσος για τους Γερμανούς, μίσος για τους αντάρτες. Διάλεξα αυτό το κομμάτι επειδή μιλήσατε προηγουμένως ακριβώς γι' αυτό. Η μνησικακία μου δεν ήταν η αδυναμία μου να ξεμπερδέψω με το μαύρο παρελθόν. Ήταν μια διαρκής ανανέωση του αισθήματος απέναντι στο κακό που είχε μείνει ανεξιλέωτο. Δεν σκεφτόμουν ωστόσο ποτέ να ανταποδώσω το κακό. Δεν ένιωθα την ανάγκη της εκδίκησης. Η μνησικακία έκαιγε σαν φωτιά μέσα μου. Αν είχα πολεμήσει κι εγώ στο βουνό, μαζί με τις αντάρτισες, θα είχα δικαιωθεί. Θα είχα αυτοδικήσει ανταποδίδοντας το έγκλημα. Προπάντων, δεν θα ήμουν μόνη. Ήμουν όμως η γυναίκα του δασονόμου. Ενός ανθρώπου που δεν ανήκε πουθενά παρά μόνο στον εαυτό του, που αρνιόταν να πιάσει όπλο στα χέρια του, αρνιόταν να σκοτώσει για να μην τον σκοτώσουν. Αλλά η μοναξιά του Άθου ήταν αντρική, αλόβητη και ισχυρή σαν την κοινωνία. Η δική μου γυναικεία μοναξιά έμοιαζε έφνης με θεόσταλτη κατάρα. Δεν ακουμπούσε πουθενά. Υπήρχε βέβαια η Μαργαρίτα, αλλά η Μαργαρίτα ακουμπούσε σε μένα. Θα δούλευα εγώ σαν άντρας και γυναίκα μαζί για να ζήσουμε. Ο Άθος το ήξερα, δεν θα ξαναγύριζε. Κρύβονται οι ένοχοι. Από ενοχή ο άνθρωπος φεύγει μακριά από τον τόπο του εγκλήματος. Εγώ όμως ήμουν θύμα και κρύφτηκα, έλεγε ο Άθος, πολλά χρόνια αργότερα, όταν η Λευκή τον πίεζε να μιλήσει.
και έμεινα κοντά στον τόπο του εγκλήματος, γιατί μόνον ο τόπος θυμάται. Ήθελα να θυμάμαι. Αλλά κρύφτηκα στο δάσος, ψηλά στο βουνό, δεν ήθελα ανθρώπους. Ήμουν ένα ένοχο θύμα. Επέζησα. Δεν είχα την ενοχή του δράστη, αλλά του θύματος. Είχα γλιτώσει, ενώ οι άλλοι πέθαναν στη θέση μου. Ανοίγουμε πολλά για να συζητήσουμε μετά. Νομίζω ότι σιγά-σιγά, κυρία Σακά, να περάσουμε στην κυρία Χρονοπούλου. Η κυρία Χρονοπούλου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε κινηματογράφο. Από το 1985 εργάζεται ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντές. Έχει σκηνοθετήσει τις κινηματογραφικές ταινίες «Μικρή Άρκτος», «Ο Ανίβας πρώτων πυλών», «Ένα τραγούδι δεν φτάνει», «Χθες το απόγευμα», «Να που γίνεται». Από τις τηλεοπτικές σκηνοθεσίες της ξεχωρίζει το ντοκιμαντέρ «Πολιτικός εγκλισμός στην Ελλάδα του 20ου αιώνα», στο περίφημο παρασκήνιο της ΕΡΤ. Έχει επίσης εκδώσει τη συλλογή διηγημάτων «Φοράει κοστούμι» και το βιβλίο της «Ο Έτερος Εχθρός», που βασίζεται σε εκτενή ιστορική έρευνα για τα συμβαίνοντα στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Έχει λάβει το κρατικό βραβείο διηγήματος νουβέλας 2018, καθώς και το βραβείο Ιδρύματος Κώστα και Ελένη Σουράν της Ακαδημίας Αθηνών του 2018. Τα διηγήματά της, «Ο Έτερος Εχθρός», από τις εκδόσεις Πόλης, συνθέτουν αρθρωτά ένα ευρύτερο αφήγημα, σαν σπουδή πάνω στη μνήμη και ελεγεία πάνω στο τραύμα. Με την κινηματογραφική διαδρομή της, η Ελισάβετ Χρονοπούλου μοιάζει να ορίζει ένα βλέμμα ευρύχωρο και τολμηρό, ένα βλέμμα θριάμβου ήττας και συνθηκολόγησης. Έρχεται η χρονική συγκυρία που μια σπουδή μνήμης πάνω στη σχέση της ιστορίας συμπίπτει με το κλείσιμο μεγάλων κύκλων. Διαβάζω το σχόλιο του Νίκου Βατόπουλου. Αλλά η Ελισάβετ Χρονοπούλου, ενώ μιλάει για τη γερμανική κατοχή επιλέγοντας 10 περιπτώσεις αμφίδρομης ανασκόπησης και απρόσμενης παλινδρόμησης, εκτείνει το βλέμμα της σε ένα φιλοσοφικά επεξεργασμένο έδαφος ανθρώπινης αμηχανίας. Συνθλίβει τον άνθρωπο η επίπτωση της ιστορικής συγκυρίας και η συνάντηση με το θάνατο, αλλά τον διευρύνει η διαχείριση αυτής της ανάμνησης, τον διαστέλει η επίγνωση της τυχαιότητας και τον ελευθερώνει η σύμπτωση της επιβίωσης. Ορισμένες σελίδες της Ελισάβετ Χρονοπούλου εντάσσονται με άνεση στη μεγάλη λογοτεχνία γύρω από την κατοχή και το πολεμικό τραύμα. Κυρία Χρονοπούλου, με τις ψηφίδες, τις μικροϊστορικές σας ψηφίδες, φωτίζετε ζωφερές στιγμές της κατοχής. Το βιβλίο σας είναι εξαιρετικό. Έχετε το λόγο και ήδη έχετε απαντήσει αμέσως σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς και καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ απόψε. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την κυρία Στεφανοπούλου. Αντίθετα με την κυρία Στεφανοπούλου, εγώ, η δική μου οικογένεια δεν είχε καμία συμμετοχή στην κατοχή, ούτε από την πλευρά της αντίστασης, ούτε... Μάλιστα από την πλευρά του πατέρα μου οι παππούδες μου ήταν εκτός Ελλάδος σε όλο το διάστημα της κατοχής, γιατί ο παππούς μου ήταν φιλόλογος και είχε διοριστεί στην παροικία των Ιεροσολύμων, ήταν καθηγητής στην ελληνική παροικία εκεί στο Πατριαρχείο. Έφυγαν το 1933 και γύρισαν το 1950, νωρίτερα, μετά τα επεισόδια. Από την άλλη πλευρά δε, των άλλων παππούδων που τους έχασα και νωρίς, οπότε δεν πρόλαβα να τους ανακρίνω όσο θα ήθελα μετά, ήταν αυτή η πλευρά, η οικογένεια, όπου ήταν σαν να μην είχε συμβεί, δηλαδή ποτέ δεν μίλησαν γι' αυτό. Αλλά ξέρω και ότι ποτέ δεν είχαν κάποια... Δηλαδή, πέραν αυτών που πάντοτε ακούγαμε η δική μου γενιά σαν παιδιά, φάει το φαΐ στην κατοχή, πεινούσαν οι άνθρωποι, τα παιδάκια δεν είχαν να φάνε κτλ. Αυτό γιατί το λέω. Το λέω γιατί δεν είχα ακούσματα, δεν υπήρχε βάρος στην οικογένειά μου, ούτε ενοχής, ούτε υπερηφάνειας, ας πούμε, όπως... θα συνέβαινε σε άλλες οικογένειες. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η περίοδος εκείνη άρχισε να με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καταρχάς, ναι, να πω το εξής, ότι φυσικά η πρώτη μου επαφή ήταν στο δημοτικό, όταν διάβασα στην πέμπτη δημοτικού, νομίζω, έκτη, το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αυτή είναι μια στιγμή στη ζωή μου που νομίζω ότι, δεν ξέρω, με καθόρισε. Άνοιξε ένα λαγούμι στο οποίο μπήκα σαν παιδάκι και άρχισα να ρωτάω, αλλά
Φυσικά δεν μου έλεγαν ούτε ο δασκαλός μου, ούτε οι γονείς μου λέγαν πράγματα, γιατί ήταν πολύ άγρια για να μου τα πούν. Κάπως μου λέγανε εντάξει, που περίμενε να μεγαλώσεις. Νομίζω, μάλλον νιώσανε καιρός ότι ήταν λάθος που το διάβασα σε αυτή την ηλικία. Και μετά όταν έκανα αυτό το ντοκιμαντέρ, όπου έκανα μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα και είχα την τεράστια τύχη τότε το 1998 να ζουν ακόμη πάρα πολλοί άνθρωποι που συμμετείχαν στην αντίσταση και να τους πάρω συνεντεύξεις και εκεί όμως προσέγγισα το θέμα της κατοχής και του εμφυλίου από την πλευρά των ηρώων του, ας πούμε. Δεν το λέω από πολιτικής πλευράς, το λέω από λογοτεχνικής πλευράς, χρησιμοποιώ τον όρο, δηλαδή των πρωταγωνιστών, να το πω. Μετά φυσικά διάβαζα ιστορία, διάβαζα για την κατοχή, πάντοτε με ενδιέφερε, όπως διαβάζουμε. Αυτό όμως που γέννησε αυτό το βιβλίο αυτό δεν επρόκειτο ποτέ να γραφτεί, να μπω εγώ μέσα σε αυτή τη λογική, ας πούμε, και σε αυτό το ενδιαφέρον το τόσο βαθύ ώστε να γράψω ένα βιβλίο για την κατοχή, αν δεν είχε συμβεί η κρίση οικονομική της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι ένα γέννημα της κρίσης. Ουσιαστικά δεν γεννήθηκε από μια ιδέα, γεννήθηκε από μια εικόνα. Και η εικόνα που γέννησε αυτό το βιβλίο ήταν η εικόνα του κέντρου της Αθήνας το χειμώνα του 2012. Τότε θυμάστε φυσικά ότι νομίζω ήταν η καρδιά της κρίσης και ήταν πάρα πολύ άγριος εκείνος ο χειμώνας. Εγώ διέσχιζα κάθε πρωί το κέντρο της Αθήνας για να πάω στη δουλειά μου με τα πόδια. Και η εικόνα της πόλης ασκούσε πάνω μου μια πίεση ψυχολογική πάρα πολύ μεγάλη που λειτουργούσε προσθετικά στη βεβαρημένη ψυχολογία που όλοι είχαμε. Ήταν μια εικόνα ζωφερή, όπως την έβλεπα εγώ, γιατί επίσης ως γενιά, εγώ γεννήθηκα το 1961. Στη δικτατορία ήμουν παιδί, στο Πολυτεχνείο ήμουν 12 ετών. Η γενιά μου ήταν η γενιά που δεν είχε ζήσει συλλογική συμφορά. Και μάλιστα ενηλικιώθηκα και παρόλο που πολιτικοποιήθηκα στην εφηβεία και μπήκα σε πολιτική νεολαία κτλ. Κτλ. Παρόλα αυτά, η εποχή, οι δεκαετίες οι δικές μας, της ενήλικης ζωής της δικής μου γενιάς, ήταν αυτές τις οποίες υποχωρούσαν οι ιδέες του κοινωνικού πεπρωμένου και των κοινωνικών τάξεων, ας πούμε, ως αιτίες μιας μοίρας. Και σιγά σιγά προεξήχε η ιδέα της ατομικής ευθύνης απέναντι στη ζωή σου. Δεν είχα βιώσει λοιπόν αυτό που βιώσαμε στην κρίση, που ήταν ότι είμαι μέρος μιας συμφοράς που συμβαίνει σε μένα, συμβαίνει στο σπίτι μου, αλλά συμβαίνει και σε όλους. Αυτή η εικόνα λοιπόν της πόλης ήταν μια εικόνα που με τα δικά μου μάτια εκείνη την εποχή πραγματικά ήταν αποκαρδιωτική. Ήταν οι άνθρωποι που ήταν τα μαγαζιά που κλείναν το ένα μετά το άλλο, που οι βιτρίνες οι άδειες, αλλά περισσότερο οι άνθρωποι που είμαστε όλοι κάπως και εγώ μαζί και είχα συνέστηση αυτού του πράγματος και κυκλοφορούσαμε με ένα τρελαμένο βλέμμα. Δεν είχα ξαναδεί αυτό το τρελαμένο βλέμμα. Δεν ξέρω. Βέβαια, σας τα λέω πώς τα νιώθω, έχοντας απόλυτη επίγνωση ότι ο τρόπος που βλέπουμε το γύρω μας είναι καθαρά υποκειμενικός. Και ξέρω επίσης ότι σε περιόδους κρίσης ο καθένας βλέπει ανάλογα με το πόσο τον αγγίζει αυτή η κρίση κάθε φορά. Και αυτό προφανώς συνέβαινε και στην κατοχή και συμβαίνει και τώρα, δηλαδή, και στην κρίση που περάσαμε. Δηλαδή, αλλιώς έβλεπε, γιατί παρατηρείς άλλα πράγματα και έχεις διαφορετική συναισθηματική φόρτιση ώστε να τα παρατηρήσεις. Το υποκειμενικό μου βλέμμα, λοιπόν, έβλεπε τρελαμένους ανθρώπους και μένα μια τρελή ανάμεσά τους. Αισθανόμουν, λοιπόν, ότι ήταν σαν
Κοίταζα γύρω μου και αισθανόμουν ότι οι άνθρωποι ήταν σε μια διαρκή αγχώδη κίνηση, όχι όμως τη συνήθη που είναι ότι βιάζομαι γιατί έχω αργήσει να πάω στη δουλειά μου, αλλά ότι κάποιος με κυνηγάει. Και με κυνηγάει μια απειλή αόρατη, αλλά δεν την αντιλαμβάνομαι σαν μια συλλογική, μια απειλή που μας κυνηγάει όλους, αλλά σαν ο καθένας, η εικόνα που έβλεπα ήταν ότι ο καθένας ήταν σαν να βλέπε ένα μαύρο συννεφάκι πάνω από το κεφάλι του, το οποίο θα του πέσει το κεφάλι, αλλά κανείς δεν έβλεπε ένα μαύρο σύννεφο πάνω από τα κεφάλια όλων μας. Ότι ήμασταν μόνοι σε αυτό, τότε, το 2012, αισθανόμουν εγώ. Μπορεί άλλοι όχι ήδη. Λοιπόν, η εικόνα που πραγματικά με συντάραξε ήταν μια πολύ απλή εικόνα. Είχαν τότε βγει στο δρόμο αυτούς που θα έλεγαν νεοάστεγοι. Συναντούσα στο κέντρο της Αθήνας ανθρώπους, ακόμα καθαρούς και περιποιημένους, με μια βαλίτσα με ροδάκια να τις έρνουν και να... Κάπως μου φαινόταν ότι υποκρίνονται τους ταξιδιώτες, ενώ στην άλλη γωνία απλώνανε το χέρι και ζητούσαν ελεημοσύνη. Ένας τέτοιος άνθρωπος, λοιπόν, σε μια εισοχή, όπως ανέβαινα την Πανεπιστημίου, σε μια εισοχή βρισκόταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν γύρω στα 65, με κοστούμι και γραβάτα. Μου θύμιζε πάρα πολύ το φιλόλογό μου στο σχολείο και αυτό με συγκίνησε πιο πολύ. Και είχε το χέρι έτσι απλωμένο και σκεμμένο το κεφάλι. Αυτή η εικόνα με συντάραξε. Εκείνη τη στιγμή που τον πρωτοείδα, δεν ξέρω, κάπως ας πούμε συμπύκνωσε όλο αυτό που ζούσαμε και έβαλα τα κλάματα, τέλος πάντων συνταράχτηκα από αυτήν την εικόνα, αλλά δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον, είναι ότι την επομένη, κάνοντας την ίδια διαδρομή, άρχισα να αγχώνομαι πλησιάζοντας προς το σημείο και πράγματι ήταν εκεί και κατάλαβα ότι λειτουργούσε μέσα μου ένας αμυντικός μηχανισμός που επιχειρούσε να με προστατεύσει από αυτόν τον άνθρωπο και αυτό και την προσωπική του δυστυχία. Και προσπέρασα. Την τρίτη μέρα προσπέρασα πια ακόμα πιο κλεισμένη. Και όπως προσπέρασα είπα στον εαυτό μου τι κάνεις τώρα, τι ακριβώς. Και τότε... κατάλαβα τι κάνω, κατάλαβα ότι προσπαθώ να συνηθίσω αυτές τις εικόνες και να συμφιλειωθώ μαζί τους για να αποσυνδεθώ από αυτές και να σώσω τον εαυτό μου. Και αυτόματα αισθάνθηκα την ανάγκη να μην αποσυνδεθώ, να κάνω κάτι για να μην αποσυνδεθώ, γιατί αισθάνθηκα ότι ο κίνδυνος είναι ακριβώς αυτή η αποσύνδεση, το να μείνουμε μόνοι ο καθένας, το να δεις τη δυστυχία του άλλου σαν ένα δικό του πρόβλημα. Αυτό τώρα, με έναν τρόπο που μπορεί να είναι τρελός και μπορεί να είναι και λογικός, με εξφενδώνησε στην κατοχή, για την οποία δεν ήξερα, όπως σας λέω, πάρα που δεν είχα εμβαθύνει. Γιατί αυτό που ήξερα εγώ από την κατοχή, αυτό που είχα μεταβολήσει, ας πούμε, ήταν το περπατούσαμε στους δρόμους και ήταν γεμάτοι πτώματα και εμείς περπατούσαμε και συνεχίζαμε το δρόμο μας. Και ήταν κάτι που είχα διαβάσει, νομίζω στο... γιατί πια δεν θυμάμαι. Το είχα διαβάσει τότε πρόσφατα στο Θεοτοκά, νομίζω στα ημερολόγια του Θεοτοκά, μία περιγραφή που έλεγε ότι περπατούσα, ήμουνα σε μία πλατεία και παίζανε τα παιδιά ποδόσφαιρο δίπλα σε ένα δέντρο το οποίο ήταν ένας κρεμασμένος. Αυτό με είχε όντως συγκλονίσει και εκείνη τη στιγμή πήγα εκεί. Πήγα σε εκείνη την εικόνα. Και κάπως γύρισα στο σπίτι μου και πήρα το κατευθείαν το βιβλίο του Θεοτοκά από τη βιβλιοθήκη και άρχισα να το ξαναδιαβάζω με άλλα μάτια. Άρχισα από εκεί με παραπομπέ. Άρχισα να διαβάζω ό,τι είχα στη βιβλιοθήκη μου για την κατοχή. Το Μαζάουερ, τα basics. Και παραπομπή στην παραπομπή, βυθίστηκα σε μία μελέτη της κατοχής, χωρίς να ξέρω γιατί το κάνω, χωρίς να έχω καμία συνέστηση ότι κάνω έρευνα, διότι έκανα τελικά. Στην πραγματικότητα διάβαζα λογοτεχνία, διάβαζα ιστορία
με τον τρόπο που διαβάζουμε λογοτεχνία. Δηλαδή δεν διάβαζα ιστορία για να εξερευνήσω το παρελθόν, αλλά για να βρω ένα καταφύγιο στο παρόν. Διάβαζα λογοτεχνία για να σωθώ. Με τον τρόπο που σωζόμαστε, μας σώζει η λογοτεχνία, επειδή μας συνδέει με την ανθρώπινη περιπέτεια, με ασφάλεια όμως. Γιατί αυτά συμβαίνουν κάπου αλλού σε κάποιους άλλους, αλλά μέσα από τη λογοτεχνία συμβαίνουν και σε εμάς και μοιραζόμαστε βιώματα, συγκινούμαστε, κλαίμε, ζούμε, φανταζόμαστε. Οπότε έτσι τη διάβαζα την ιστορία και καταβυθίστηκα. Δηλαδή με συνεπήρε για 1,5 χρόνο περίπου αυτό το πράγμα. Διάβαζα τα πάντα, διάβαζα μόνο η κατοχή, ημερολόγια, μαρτυρίες, έψαχνα στο διαδίκτυο, πήγαινα σε αρχεία και κάποια στιγμή έφτασα. Δεν ήξερα, σας επαναλαμβάνω, δεν είχα καμία συνείδηση, δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου ότι θα κάνω κάτι με όλα αυτά. Ήθελα μόνο να σωθώ. Και κάποια στιγμή, μέσω του βιβλίου του Χαραλαμπίδη, νομίζω, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ και μετά στην ερευνά μου, η εμπειρία της κατοχής και της αντίστασης, έφτασα σε ένα σύγγραμμα, το οποίο πιθανώς το ξέρετε, συγκλονιστικό, που είναι, λέγεται «Η ψυχοπαθολογία της πείνας, του φόβου και του άγχους». Το έγραψαν, εκδόθηκε το 47. Το έγραψαν 4 ψυχίατροι, που τα ονόματά τους είναι Σκούρας, Χατζηδήμος, Καλούτσης και Παπαδημητρίου, 4 ψυχίατροι, οι οποίοι έζησαν στην κατοχή και συμμετείχαν, δηλαδή εργάζονταν σε νοσοκομεία κτλ., οι οποίοι έκαναν αυτή την έρευνα και έγραψαν, εξέδωσαν αυτό το βιβλίο μόλις το 47, με δικά τους έξοδα, δική τους έκδοση, η πρώτη, όπου μελετούν το φαινόμενο της ψυχοπαθολογίας, της πείνας και του φόβου και του τρόμου, σε συλλογικό επίπεδο και σε ατομικό, αλλά είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, είχαν κυκλοφορήσει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο είχε κυκλοφορήσει σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα αμέσως μετά την κατοχή, με πολύ απλές ερωτήσεις και είχαν μαζέψει 1.700 ανώνυμες απαντήσεις, με απλές ερωτήσεις όπως τι σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, τι θυμάστε και τι ζήσατε εσείς προσωπικά στην κατοχή. Πολύ απλές. Σε αυτές λοιπόν τις 1.700 απαντήσεις, επαναλαμβανόταν φυσικά η κατοχή, μόνο στις 30 δεν υπήρχε, η πείνα, συγγνώμη, μόνο στις 30 δεν υπήρχε πείνα, ως μείζον. Ο τρόμος, το μπλόκο, το ξύλο, ο φόβος, η συσκότηση κτλ. Και ξαφνικά πέφτω, προσκρούω πάνω στο εξής. Ότι το αναφέρουν οι συγγραφείς οι ίδιοι, το χαρακτηρίζοντας τους αξιοπερίεργο. Ότι 3 μόνο από τις 1.700 απαντήσεις έγραφαν πολύ λακωνικά και λιτά ουδέν άξιον μνήας κατά την περίοδο της κατοχής. Ο άλλος τίποτα το συγκεκριμένο δεν μπορώ να θυμηθώ και ο τρίτος κάτι ανάλογο. Και εκεί ήταν το κατόφλι μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι εγώ πρόκειται να γράψω ένα βιβλίο για την αποσιώπηση. Ένα βιβλίο για αυτούς που κρύβουν ένα μυστικό που τους κάνει να ντρέπονται πάρα πολύ. Για αυτούς τους αφανείς, τους ανώνυμους, που από τα βάθη της ιστορίας μου φωνάζουν «Εδώ είμαι», αυτό το συγκινητικό πράγμα, ας πούμε, ότι υπάρχει κάποιος που έζησε όλη... μου ήρθε όλο εκείνη τη στιγμή μαζί, ότι υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα είναι 90 ετών και που έζησαν κάτι που άλλαξε όλη τους τη ζωή, που τους έκανε να ντραπούν βαθιά, που τους έκανε να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο και που το αποφάσισαν να το ξεχάσουν, να το αποσιωπήσουν και που δεν μπορούν να το ομολογήσουν ούτε σήμερα ένα βήμα πριν το θάνατο. Όταν λοιπόν μου ήρθε αυτό,
Κατάλαβα ότι έκανα μια πολύ, ότι έχω κάνει μια έρευνα. Κατάλαβα λοιπόν, ανέτρεξα αμέσως τις σημειώσεις μου, γιατί όσο διάβαζα, κράταγα σημειώσεις. Δεν κρατούσα σημειώσεις για να κάνω κάτι, κρατούσα σημειώσεις γιατί πάντα κρατώ σημειώσεις και στη λογοτεχνία και παντού, αυτά που μου αρέσουν για να τα ξαναδιαβάσω και να χαίρομαι. Όταν βρήκα τα τετράδια μου και τα άνοιξα, ήταν όλα εκεί. Δηλαδή αυτά τα μυστικά τα είχα ήδη βρει και τα είχα σημειώσει και το μόνο που έμενε ήταν να επινοήσω την ιστορία. Δηλαδή, ας πούμε, ήταν για παράδειγμα γραμμένο στις σημειώσεις μου, πολλοί έκρυβαν, κατά τη διάρκεια του λοιμού, έκρυβαν ότι το θάνατο των συγγενών τους για να συνεχίσουν να παίρνουν το δελτίο. Αρκούσε να βρω την ιστορία. Ήταν όλα εκεί. Και μετά το άφησα αυτό όλο. Όχι, έκανα 10 σχεδιαγράμματα και μετά νομίζω, δεν θυμάμαι πολύ καλά, γιατί είναι πολλά τα χρόνια, αλλά νομίζω ότι το άφησα, κάπως μου φάνηκε πάρα πολύ, πολύ βαρύ και έτσι κι αλλιώς είχα αρχίσει να, από πριν να ετοιμάζω μια ταινία, το άφησα και το 14 έκανα μια ταινία. Το 14 και το 15 έκανα μια ταινία. Τελειώνοντας την ταινία, νομίζω ότι δεν πρόλαβα καν να την τελειώσω και κάπως επέστρεψα. Δηλαδή και τότε έκανα μία έρευνα πια ιστορική, δηλαδή σε αρχεία, για να βρω τη λεπτομέρεια. Για να βρω δηλαδή ποια είχα τα σχεδιαγράμματα, οπότε έπρεπε να βρω αυτά που... να φτιάξω το σκηνικό της κατοχής και τον κόσμο στον οποίο θα ζούσα πια για ένα μεγάλο διάστημα. Και ήθελα να πω, επειδή και εγώ, όπως είπε η κυρία Στεφανοπούλου, άκουσα τις προηγούμενες συζητήσεις σας που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, άκουσα τον κύριο Παπαμάρκο και τον κύριο Καρνέζη που έλεγαν και συμφωνώ πάρα πολύ μαζί τους ότι η λογοτεχνία, με δικά μου λόγια θα το πω, ας πούμε, δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Δηλαδή ότι το θέμα της πιστότητας και της επαλήθευσης δεν τους απασχολούσε τόσο, γιατί είναι και με έναν τρόπο μπλοκαριστικό. Συμφωνώ απόλυτα. Εμένα παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι καθαρά υποκειμενικό για να δώσω μια απάντηση και σε αυτό, το πόσο ιστορική έρευνα παίζει ρόλο. Ήθελα να πω ότι κατά τη δική μου γνώμη είναι καθαρά υποκειμενικό, δηλαδή στο δικό μου το χαρακτήρα, το να δουλέψω, το να νιώθω ότι πατάω σε ένα ασφαλές έδαφος, ένα στέρεο έδαφος, απελευθερώνει τη δημιουργικότητά μου, ενώ διαφορετικά έχω ένα λογοκριτή συνέχεια μέσα στο μυαλό, που ας πούμε την ώρα που θα σκεφτώ, α, και τώρα πάνε, βγήκε αυτός από το σπίτι και πάει σε ένα ζαχαροπλαστείο να πάρει υλικά, αμέσως ο λογοκριτής θα μου πει και το 42 υπήρχαν ζαχαροπλαστεία ανοιχτά, στο 8 το βράδυ δεν είχε συσκότηση, ψάξε να βρει τι ώρα κλεινόταν, τι ώρα υπήρχαν ζαχαροπλαστεία, ποια ζαχαροπλαστεία υπήρχε σε στάδιο. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά πραγματικά για το νόημα ενός λογοτεχνικού έργου, αλλά εμένα αυτό με σταματούσε. Οπότε έκανα πια μια έρευνα πολύ μεγάλη στη λεπτομέρεια και λάθη φυσικά έκανα, αλίμονο. Αλλά να σταματήσω λοιπόν εδώ, ελπίζω να μην καταχράστηκα το χρόνο. Όχι, όχι, είσαστε εξαιρετικοί. Του πώς γράφεται σχέσεις ιστορίας και λογοτεχνίας στη δική μου περίπτωση. Αν το κατάλαβα καλά αυτό, μάλλον θα θέλαμε όχι, να αυτό πω. Και απαντήσατε πολύ και θέσατε και πάρα πολλά ζητήματα. Δηλαδή εσείς ανοίξατε μία συζήτηση που θα ακολουθήσει, φαντάζομαι, σε λίγο. Είπατε το φοβερό και μαγικό. Διάβασα ιστορία για να καταλάβω. Διαβάζουμε ιστορία για να καταλάβουμε. Αλλά τη διάβασα όπως και τη λογοτεχνία για να σωθώ. Εγώ αυτό το κράτησα, όπως επίσης η τρομερή σύνδεση της περίοδου της κρίσης που σας παρέπεμψε να δείτε τις καταστάσεις αυτές τις διαφορετικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θεριανό που μας έδωσε το link για το βιβλίο που αναφέρατε και μάλιστα στο screen. Και θα επανέλθουμε, θα περάσουμε τώρα στον τρίτο και σας ευχαριστούμε πολύ. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα πρώτα. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Στον τρίτο συγγραφέα, προηγουμένως αναφερθήκατε στο δελτίο, οπότε βρήκα ένα αντίστοιχο απόσπασμα με τη γιαγιά. Ναι, ωραία. Είναι απόσπασμα βέβαια. Η γιαγιά στο κρεβάτι ήταν μια σταλιά, κόκαλα και τίποτα άλλο, και ένα τρομακτικό στόμα ανοιχτό. Η φιλίτσα της είχε κλείσει τα μάτια, αλλά το στόμα ήταν εκεί, ορθά ανοιχτό, χωρίς χείλη, χωρίς μάγουλα, ένα πηγάδι. Δεν άντεξα να την κοιτάζω πάνω από μια στιγμή.
Στηριχμένο στον τοίχο, έκλεισα τα μάτια και βρήκα καταφύγιο στη ζάλη μου. Η Φιλίτσα με κοίταξε στον ώμο. Την κοίταξα. Μου έβαλε στο χέρι ένα κομματάκι ψωμί και μια δαχτυλιά ζάχαρη. «Φάτο και έλα να με βοηθήσεις», είπε. Το έφαγα. Συνήλθα κάπως. Η Φιλίτσα έφερε τη βελέτζα, την υφαντή της γιαγιάς, ό,τι απέμεινε από την πρίκα της που ήταν πια υπερβολικά φθαρμένη για να πουληθεί όπως οι άλλες. Την έβαλε στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι της γιαγιάς. Εγώ τύλιξα τη γιαγιά με το σεντόνι της, τη σήκωσα στα χέρια μου, δεν ζύγιζε τίποτα και την ακούμπησα πάνω στη βελέτζα. Την τυλίξαμε μέσα στη βελέτζα, έγινε ένας μακρόστενος μπόγος και δέσαμε τον μπόγο με σπάγκο. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, φορτώθηκα τον μπόγο στον ώμο και με τη Φιλίτσα μπροστά μου οδηγό βγήκαμε στο σκοτεινό δρόμο. Η γειτονιά τέτοια ώρα ήταν βυθισμένη στον νηστικό της ύπνο, τα παράθυρα κλειστά και μαύρα από τα χαρτιά της συσκότησης. Κανένας δεν θα μπορούσε να μας δει. Ο μόνος φόβος να πέφταμε σε καμιά περίπολο που έψαχνε τους παραβάτες της απαγόρευσης κυκλοφορίας, αλλά οι περιπολίες γίνονταν από το πεδίο του Άρεως και κάτω. Εμείς δεν φτάσαμε ως εκεί. Πήραμε το χωματόδρομο παράλληλα με το ρέμα προς τις παράγκες των προσφύγων. Οι παράγκες δεν ξεχώριζαν μες στο σκοτάδι, μόνο λίγο λαμπύριζε που και που μια τσίγκινη στέγη στο ελάχιστο φως του φεγγαριού. Εκεί που στέγνωνε το ρέμα, στην αρχή της Παραγκούπολης, μου είπε η Φιλίτσα να αφήσω τον πόγο. Δεν χρειάστηκε να μου πει τι είχε σκεφτεί, το είχα σκεφτεί από μόνος μου. Οι πρόσφυγες που θα έβρισκαν τον πόγο το πρωί έξω από τις πόρτες τους και φυσικά θα άνοιγαν την βελέτσα, μπας και βρουν μέσα κανένα θησαυρό, δεν θα αναγνώριζαν τη γιαγιά, δεν την ήξεραν. Ο συνοικισμός του Γκίζη και η Παραγκούπολη των προσφύγων δεν είχαν καμιά επαφή, και αν τους χωρίζε μόνο το ρέμα, μια αναπνοή δρόμος. Δεν μας ήξεραν, δεν τους ξέραμε. Ξεφόρτωζα τον πόγο εκεί στο χώμα. Μπροστά η Φιλίτσα και πίσω εγώ ανηφορήσαμε για το σπίτι, δεν βγάλαμε μιλιά σε όλο το δρόμο, γιατί ένα πράγμα μόνο ήταν να πούμε και αυτό δεν θα το λέγαμε ποτέ ο ένας τον άλλον, ποτέ πια όσο ζούσαμε. Και πράγματι ποτέ δεν το είπαμε. Μας έφτανε που όταν θα ξημέρωνε η μέρα και θα πηγαίναμε στο μπακάλι με το δελτίο, θα παίρναμε 3 μερίδες ψωμί και όχι 2. Και όσο κανείς δεν μάθαινε ότι η γιαγιά είχε πεθάνει, κανείς δεν θα διόρθωνε πάνω στο δελτίο τα άτομα από 3-2. Μπήκαμε αμήλυτοι στο σπίτι και η Φιλίτσα πήγε κατευθείαν στην κουζίνα, μοίρασε σε 2 ίσα κομμάτια το κουνουπιδάκι και το βάλε στα πιάτα. Κάτσαμε στα σκοτεινά, το φάγαμε. Θυμάμαι τη γεύση του. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι από εκεί και πέρα. Ζήσαμε. Δώσουμε το λόγο στον κύριο Χατζημοησιάδη. Πριν περάσουμε στον κύριο Χατζημοησιάδη, ήθελα να πω ότι η κυρία Χρονοπούλου έχει ένα παράρτημα πίσω στο βιβλίο της, το οποίο παραθέτει όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία που αξιοποίησε για να κάνει αυτές τις, να δημιουργήσει αυτές τις ιστορίες. Περνάμε λοιπόν στον τρίτο καλεσμένο μας, τον Παναγιώτη Χατζημοησιάδη. Είναι ο νεότερος όλων, γεννήθηκε το 70 στο Δυτικό Πέλλας, εργάζεται ως φιλόλογος συνάδελφος στη Μέση Εκπαίδευση. Τα βιβλία του «Τρεις μνήμες και δυο ζωές», «Διηγήματα», «Καλά μόνο να βρεις μια νουβέλα», «Το παραμύθι του ύπνου», «Μυθιστόρημα», «Αστοχία υλικού», «Μυθιστόρημα» επίσης, «Ζώνη πυρός», «Διηγήματα», «Η ιδιωτική μου αντωνυμία», «Μικρά πεζά», «Τα έξοδα νοσηλείας», «Μυθιστόρημα». Και το, να σημειώσουμε εδώ ότι το βιβλίο του αυτό βραβεύτηκε με το ειδικό βραβείο λογοτεχνίας το 2021, ενώ το «Χιόνι των Αγράφων» με το βραβείο μυθιστορήματος του περιοδικού Αναγνώστης. Το «Χιόνι των Αγράφων» προκάλεσε πολλές συζητήσεις, αναφέρεται στην περίοδο του εμφυλίου, και βεβαίως είναι μία σκληρή και επώδυνη κριτική στον τρόπο που ένα συγκεκριμένο άτομο χειρίστηκε μία κατάσταση φοβερή, είναι στην ουσία η περιγραφή ενός εφιάλτη, θα έλεγα εγώ. Κανένα κείμενο δεν στέκεται μόνο του, διακεκομένο και ανεξάρτητο, αλλά συνδέεται με άλλα κείμενα. Συγγνώμη λίγο τώρα γιατί έχασα. Ναι. Συνδέεται με άλλα κείμενα τα οποία μεσολαβούν τη γνώση, διαμορφώνουν την οπτική, επηρεάζουν το συναίσθημα και επιδρούν καταλυτικά στο πώς αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε, αλλά επίσης γράφουμε και διαβάζουμε το παρελθόν και το παρόν μας και εικάζουμε το μέλλον μας. Κατά συνέπεια, κάθε γραφή είναι συγγραφή. Δεν είναι ποτέ αποκλειστικά πράξη ατομική, είναι συλλογική.
τη γενέση της. Έτσι και λέει, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο μυθιστορηματικό όμιλο για τον ελληνικό εμφύλιο, στη λογοτεχνία του τραύματος, δίπλα σε μυθιστορήματα όπως αυτά του Αλέξανδρου, του Κοντζιά, του Πατατζή, τη Ζέη, του Μιλιώνη, του Βαλτινού, του Χαρτομαντσίδη και πολλών άλλων. Συλλογική όμως είναι και κάθε ανάγνωση, η οποία είναι αναπόδραστα συνανάγνωση, περισσότερο λιγότερο συνειδητά. Το ίδιο το μυθιστόρημα του Χατζή Μωυσιάδη, ως λόγος κατεξοχήν πολυφωνικός και περικλείων τους προαναφερθέντες, αποτελεί ταυτόχρονα την άρθρωση άλλης μιας φωνής, διεκδικώντας τη δική της αλήθεια. Μια αλήθεια βεβαίως κατασκευασμένη, που ωστόσο είναι φιλοσοφότερη και σπουδαιότερη της ιστορικής, για να παραφράσουμε τον Αριστοτέλη. Και αυτό γιατί ακόμη και αν αναφέρεται φαινομενικά στα μυθοπλαστικά καθέκαστον, παρουσιάζει κατά το οικός και αναγκαίον ζητήματα καθολικά και διαχρονικά. Μέσα δηλαδή από τις επιμέρους μυθοπλαστικές μικροϊστορίες των χαρακτήρων, την αντίληψη, τη δράση, τα πάθη και τα παθήματά τους, ο αναγνώστης αποκτά πρόσβαση σε μια βαθύτερη αλήθεια, όχι απλά αληθοφάνεια των ανθρώπων και των γραμμάτων. Παρακολουθούμε λοιπόν την πορεία στην κόλαση, μια πορεία 37 ημερών, 1.300 επίλεκτων του Δημοκρατικού Στρατού, και αποδομείται και αποκαθυλώνεται ο ηγέτης τους, για τον οποίο θα μας μιλήσει ο Παναγιώτης, και θα μας πει γιατί, πώς ξεκίνησε, πώς δούλεψε, ποια στοιχεία αξιοποίησε και πώς αισθάνεται για τις επιθέσεις ενδεχομένως που δέχτηκε. Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Ήταν δύο επιθέσεις. Νομίζω ότι το να χρησιμοποιείται όρος επίθεση ίσως τον εισάγεται μάλλον ένας όρος από την ορολογία της στρατιωτικής πολέμου. Ναι, του πολέμου. Αδική την κουβέντα. Διατυπώθηκαν δύο κριτικές, καλός ή κακός. Θα μπορούσαν να διατυπωθούν και πολλές ακόμη αρνητικές κριτικές. Άλλωστε, κάθε βιβλίο πρέπει να κομίζει έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου. Αυτό επιχείρησε και ο ίδιος. Τώρα, μία ένσταση δεν τα έχω βάλει με τον ηγέτη της πορείας σε καμία περίπτωση. Ο ηγέτης της πορείας δεν είναι μεμονωμένο πρόσωπο. Εκπροσωπεί, συμπυκνώνει μια ορισμένη κομματική αντίληψη, γι' αυτό είναι και σε εκείνη τη θέση. Άλλη ήταν η πρόθεση, αλλά θα την ανοίξω παραπέρα. Εγώ θα ξεκινήσω με έναν αφορισμό του Μάριο Πίτη, ο οποίος με συνοδεύει. Τρέφω πολύ μεγάλη επιφύλαξη απέναντι στο μυθιστόρημα με ιστορικό θέμα. Και όμως τρέφω πολύ μεγάλη. Ο Μάριο Πίτη μικροφωνίζει. Λοιπόν, όχι, με ακούτε. Λοιπόν, όποιος έχει ανοιχτό μικρόφωνο, παρακαλώ να το κλείσει και ας κρατήσει ανοιχτό μόνο ο κύριος Χατζημοησιάδης το μικρόφωνο του. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Μάριο Πίτη είπε δύο πράγματα. Το ιστορικό μυθιστόρημα, μιλούσε κυρίως για το ιστορικό μυθιστόρημα του 30, επανέρχεται στο προσκήνιο σε περίοδους κρίσης, γιατί κομίζει εκ των πραγμάτων μία ανάπαυλα, μία παύση, μία ανακούφιση σε παρελθόντες εποχές που εκ των πραγμάτων συγκριτικά με την περίοδο της κρίσης είναι πολλό μάλλον καλύτερες. Και το δεύτερο είναι ότι παρουσιάζει και μια ευκολία του ιστορικού μυθιστορήματος, γιατί έχεις να κάνεις με σκελετούς τους οποίους τους βγάζεις από την ντουλάπα και οι οποίοι δεν μπορούν να αρθρώσουν κάποιον αντίλογο σε σχέση με ό,τι λες. Εγώ λοιπόν, σε αντίθεση με την αντίληψη ότι η λογοτεχνία δεν έχει να δώσει λογαριασμό στην ιστορία, λέω ότι έχει να δώσει πολύ μεγάλο λογαριασμό στην ιστορία. Στην αντίληψη την δική μου, δεν είναι ανταγωνιστικός λόγος. Είναι ένας λόγος ο οποίος μπορεί σε σχέση με την ιστορία να λειτουργεί υποστηρικτικά, να κομίσει το βίωμα, να θράψει ιστορικές βεβαιότητες, να ασκήσει αμφισβήτηση σε εθνικά στερεότυπα, αλλά δεν μπορεί να την παραβλέπει την ιστορία. Το δικό μου μεγαλύτερο άγχος όταν συνέγραφα το βιβλίο ήταν η ιστορική συνέπεια. Για αυτή την ιστορική συνέπεια όφυλα, ιδάλλως δεν θα έπρεπε να καταπιαστώ με εκείνη την περίοδο. Για αυτή την ιστορική λοιπόν συνέπεια όφυλα να πραγματοποιήσω αφενός προφορικές συνεδέξεις, αφετέρου αυτοψία, και ύστερα να εντρυφήσω σε ό,τι σχετικό γράφτηκε. Όταν λοιπόν εκδόθηκε το βιβλίο, η μεγαλύτερη μου στεναχώρια ήταν το πώς θα εκλειφθεί από τους ιστορικούς. Ευτυχώς διαπιστώθηκε, μάλλον υποστηρίχθηκε από πολλές πλευρές, ότι δεν έχω υποπέσει σε ιστορικές κοντράδες, γιατί τότε πραγματικά δεν θα έπρεπε να καταπιαστώ με το συγκεκριμένο. Να πω όμως ότι η λειτουργία ενός
ανθρώπου που θέλει να γράψει μυθιστόρημα, να κάνει λογοτεχνία, εκμεταλλευόμενος τα ιστορικά θέματα, γιατί παραβιάζοντας τελικά τη ρίση του Μάριο Βίτη ενεπλάκει με το ιστορικό θέμα, θα εξηγήσω σε λίγο γιατί, είναι, θα έλεγα, προσομοιάζει, θα έλεγα, με την τεχνική του Θουκυδίδη. Δηλαδή, ο Θουκυδίδης όταν συνέγραφε τις δημιουργίες, στην πραγματικότητα προσάρμοζε το λόγο, το ξέρετε καλύτερα, φιλόλογοι στην περισσότερη, το λόγο και το περιεχόμενο και το ύφος στην προσωπικότητα του εκάστοτε ομιλητή. Έτσι και. Οπότε, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το ιστορικό πεδίο ήταν εξόχως ελεύθερο για μένα, γιατί δεν διέθετα πληροφορίες, λειτουργήσε όπως ο Θουκυδίδης. Νομίζω ότι το ίδιο το ιστορικό θέμα έχει δύο διαφορετικές παραμέτρους. Αφενός σε περιορίζει, αφετέρου σε απελευθερώνει. Αυτή τη στιγμή δεν σε απελευθερώνει, δεν κάνεις λογοτεχνία. Οπότε δεν βρίσκω το λόγο με δεδομένη αυτή την απελευθέρωση, που σημαίνει την εντρίφηση στους χαρακτήρες, τον στοχασμό πάνω σε βαθύτερα αίτια, για ποιον λόγο να παραβιάζεις την ανάγκη της ιστορικής συνέπειας. Εν πάση περιπτώσει, θα πω ότι παρόλη την επιφύλαξή μου, λοιπόν, στράφηκα στο μυθιστόρημα με ιστορικό θέμα για τρεις βασικούς λόγους. Αφενός γιατί υπήρχε το οικογενειακό τραύμα. Η οικογένεια του πατέρα μου είναι κατά κανόνα δεξί, η οικογένεια της μητέρας μου ήταν κατά κανόνα αριστερή. Εγώ αντλώ, αλλιεύω βιωματικό υλικό οδύνης από τη δεύτερη κατηγορία. Προερχόμενοι λοιπόν από το Μεσόβουνο Κοζάνης, όπου υπήρξαν τα δύο ολοκαυτώματα των ναζιστών και των συνεργατών τους, και με μια, οικογενειακή ιστορία που έλεγε τις τρεις μέρες που έμεινε ο θειός μου μέσα στον φούρνο προκειμένου να γλιτώσει την εκτέλεση, δεν θα μπορούσα παρά να κουβαλώ αυτήν την έννοια, η οποία ξυνόταν όταν ήμουν παιδί από τα μυρολόγια που τραγουδούσε η μάνα μου την ώρα που δουλεύαμε στα χωράφια, στα καπνά. Οπότε υπήρχε μια ανάγκη, υπήρχε μια οδύνη, υπήρχε ένα βιωματικό υλικό το οποίο θα έπρεπε να το διαχειριστώ. Από την άλλη όμως ήταν και η ανάγκη της γνώσης. Υπήρχε το βίωμα, έλειπε η γνώση. Για μένα η συγγραφή είναι πάντα μια ευκαιρία να επεκτείνω, να απλώσω, να βαθύνω τις σχετικές μου γνώσεις, έτσι ώστε να συγκροτήσω πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για το συμβάν. Αυτό έκανα. Δηλαδή, γράφοντας το βιβλίο, μελετούσα παραλλήλως. Και αν θέλετε, επειδή είμαι αρκετά λοξό στη γραφή, θα το πω. Πρώτα ήρθε η έμπνευση, ύστερα ήρθε η γραφή και στο τέλος ήρθε η διασταύρωση και η έρευνα. Και αυτό το έκανα για να διατηρήσω τον βαθμό ελευθεριότητας στη γραφή, να αφήσω ανεπηρέαστη την έμπνευση και ύστερα βέβαια ήλεγξα λέξη προς λέξη κατά πόσο επιβεβαιώνονται όσα εγώ ήτασα σε σχέση με το συμβάν. Ο τρίτος λόγος, επαναλαμβάνω, είπα, ήταν το οικογενειακό τραύμα, ήταν η ανάγκη της γνώσης, είναι ότι μιλώντας κανείς για τον εμφύλιο και σε πείσμα μιας νεοφιλελεύθερης αντίληψης που θέλει πλέον να αποσιωπήσει τον εμφύλιο και η κύρια λογοτεχνική κριτική όσων λογοτεχνικά ασχολούνται με τον εμφύλιο είναι «Μα τι ασχολείσαι τώρα με τον εμφύλιο». Λοιπόν, σε πείσμα της νεοφιλελεύθερης αυτής αντίληψης που θέλει να επιβάλλει ένα πέπλο λήθης, σε πείσμα μιας αντίληψης ότι ζούμε μόνο στο παρόν, θεωρώ ότι ο εμφύλιος είναι διαρκώς παρόν. Ο δε λόγος για τον εμφύλιο, λογοτεχνικός ή ιστορικός, δεν μπορεί παρά να μετάσχει στην ταξική, πολιτική, ιδεολογική σύγκρουση που αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται. Παίρνω για παράδειγμα την περίπτωση των αναθεωρητών της ιστορίας. Μελετώντας λοιπόν την προσπάθειά τους να εξομοιώσουν τους θύτες με τα θύματα, δεν θα μπορούσα παρά να αρθρώσω ένα σχετικό λόγο. Οπότε συνέγραψα το βιβλίο. Ετοιμάζω, αν όχι, έχει ολοκληρωθεί και κάτι που αγγίζει την κατοχή και τον εμφύλιο, αλλά τα αγγίζει μόνο και προχωρά παραπέρα, προκειμένου να τοποθετηθώ ως πολίτης, ως σε εισαγωγικά διανοούμενος, προτιμώ τον όρο γραφιάς, γύρω όλα αυτά τα επίδικα θέματα. Γνωρίζοντας ότι η λογοτεχνία, επαναλαμβάνω, δεν υποκαθιστά την ιστορία και ερχόμενος σε αντίθεση με τη μεταμοντέρνα αντίληψη, η οποία προσπαθεί να εξομοιώσει κάθε αφήγηση όσον αφορά την αντικειμενικότητά της και στο τέλος αμφισβητώντας την έννοια της αντικειμενικότητας ή και της αλήθειας ή της πραγματικότητας, αλλά συγχωρήστε με που εξοχήλω διαρκώς. Όταν λοιπόν η αναθεώρηση της ιστορίας προσπαθεί να με πείσει ότι στο Μεσόβουνο εκτελέστηκαν γιατί κάποιοι αριστεροί τους βάλανε, τους ξεσηκώσανε
να αντισταθούν στους Γερμανούς. Λησμονώντας ότι η δεκαετία του 30 στο Μεσόγειο, συγχωρήστε με που μιλάω για το Μεσόγειο, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό. Δεκαετία του 30 στο Μεσόγειο υπήρχε μια πολύ ισχυρή αριστερή οργάνωση που έδωσε πάμπολους αγώνες και την ίδια στιγμή έδωσε εξορίες στην ανάπτυξη. Όταν λοιπόν σε αυτή την αριθμητική του αίματος την οποία μας εισάγει η αναθεώρηση της ιστορίας του κύματος των αναθεωρητών, έρχομαι μπροστά με μια τέτοια στρέβλωση και δεν μπορώ να παρά να παραγάγω λόγο. Από την άλλη, και να κλείσω, δεν θέλω να μακρηγορήσω, άλλωστε η κουβέντα έχει σημασία και πάλι παρεκβαίνοντας να πω ότι τέτοιου είδους συζητήσεις είναι πολύ χρησιμότερες από τις παρουσιάσεις βιβλίων που κατά τη γνώμη μου έχουν πεθάνει ως και δεν έχουν λόγο να γίνονταν και τις υπηρέτησα με μεγάλη ζέση αυτό το διάστημα. Ίσως είχα την ανάγκη να βγω από την απομόνωσή μου, αλλά τέτοιου είδους συζητήσεις είναι πολύ πιο χρήσιμες. Με την προϋπόθεση βέβαια να συζητάμε και να δίνεται κυρίως ο λόγος στους άλλους έξω από τον δικό, έξω από τη δική μας έτσι αυταρέσκεια της ομιλίας. Να πω λοιπόν ότι διαμέσου αυτής της γραφής, παρότι επιδίωξα να τοποθετηθώ απέναντι στους αναθεωρητές, δεν θα μπορούσα παρά να τοποθετηθώ και απέναντι σε μια αντιστρέβωση. Εκείνη η οποία α, λογοτεχνικό το τρόπο βλέπει μόνο ηρωισμούς και νίκες, και αποσιωπά τα λάθη. Φορές διαβάζοντας την αριστερή σε εισαγωγικά λογοτεχνία γύρω από τον Εμφύλιο, είχα την εντύπωση ότι νίκησε ο Δημοκρατικός Στρατός και ότι τελούμε υπό κομμουνιστικό καθεστώς. Όχι, δεν είναι έτσι. Ιτήθηκε για πολύ συγκεκριμένους λόγους και οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν μόνο με την άλλη πλευρά και την υπεροπλία, αλλά με τις στρεβλώσεις, τα λάθη, τη γραφειοκρατία και κυρίως την απεμπόληση του απελευθερωτικού οράματος. Αν λοιπόν επικεντρώθηκα στο πρόσωπο του Δούσια, είναι για να βάλω εναντίον αυτής της γραφειοκρατικής αντίληψης, η οποία ήθελε αναλώσιμη ύλη την ταξιαρχία των αόπλων και στην οποία ο ίδιος ήθελε να δώσω φωνή. Εδώ θαρώ ότι είναι μια πρόσθετη δυναμική της λογοτεχνίας, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, ότι μπορεί να παίρνει τον αφανή και να του δίνει επίσης φωνή σε πείσμα της διαρκούς ομιλίας και των στρατιωτικών παραγγελμάτων των ισχυρών. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο, πέραν του ότι το βιβλίο επιδίωξε και κάτι άλλο τελευταίο, ας με επιτραπεί να το πω, μιλώ για το βιβλίο, αν και το ίδιο το βιβλίο μιλά για τον εαυτό του, εν πάση περιπτώσει γι' αυτό κλήθηκα, να πω ότι η πρόθεσή μου ήταν και το να βγω από το ιστορικό πλαίσιο, να παρουσιάσω αυτή την πορεία ως σαν εξωιστορική διαδικασία που διαρκώς επαναλαμβάνεται, να παρουσιάσω δηλαδή την διαρκή ήττα των απελευθερωτικών οραμάτων που για ενδογενείς και εξωγενείς λόγους ξεκινούν με τις καλύτερες προοπτικές για να καταλήξουν τα μέλη της, τα πιο αγνά της μέλη και οι άνθρωποι πάνω στα εκάστοτε πιέρια. Η ιστορία των αόπλων Ρούμελης συμπυκνώνει όλο τον Εμφύλιο, γι' αυτό και την επέλεξα, και σύν της άλλης, δια του Εμφυλίου, μάλλον δια της ιστορίας αυτής, μπορώ να μιλήσω για κάθε αντίστοιχη πορεία, κάθε αντίστοιχο απελευθερωτικού οράματος που τελικά ητάται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα διαβάσει η Ελένη ένα απόσπασμα. Ήθελα να χρησιμοποιήσω ως μότο σε αυτά που είπες, Παναγιώτη, κάτι που έχει ως μότο η Μαρία Στεφανοπούλου στον Άθο. Γράφει λοιπόν ένα στίχο του Yeats. «Πάτα αλαφρά, γιατί πατάς επάνω στα όνειρά μου». Να κρατήσω αυτό λοιπόν. Αυτό μου απέμεινε εμένα, όπως και μια φράση σου μέσα που έλεγες «κάτι δεν μου άρεσε» στην πρώτη ιστορία. Ελένη, θα διαβάσεις ένα απόσπασμα. Διαβάσω, αφού κάνω κι εγώ ένα μικρό σχόλιο, μου το επιτρέψετε, παρότι έχουμε πρόβλημα στον χρόνο. Αυτή τη γλωσσική διαμεσολάβηση με την οποία ξεκίνησε ο Δημήτρης, την ανάγκη να διαμορφωθεί μια σύνδεση ανάμεσα στις όχι μόνο στις αναπαραστάσεις, αλλά και στις αφηγήσεις για το παρελθόν και για το παρόν, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα αφήγημα και για όχι απλά για το τώρα, αλλά και τη συγκρότηση της πολιτικής μας ταυτότητας, της εθνικής μας ταυτότητας. Αλλά είπα πάρα πολλά, δεν πρέπει να διαβάσω. Προφανώς διάλεξα ένα απόσπασμα από το βιβλίο με τίτλο «Τα Ολοκαυτώματα» που έχει σχέση με το Μεσόβουνο, αφού αναφέρθηκε ιδιαίτερα ο συγγραφέας στο Μεσόβουνο.
Άμαθος το αίμα δεν ήταν ο Αβραάμ Πολυχρονίδης. Κάμποσους συγγενείς, φίλους, γείτονες και συγχωριανούς είχε στηβαχμένους στην καταπακτή της μνήμης του, τους πιο πολλούς θαμμένους σε έναν ομαδικό τάφο στο Μεσόβουνο Εορδέας, ύστερα από την εκτέλεση του 41, και τους υπόλοιπους άταφους σε μια ρεματιά του Βερμίου, ύστερα από τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις του 44. Πού και πού τραβούσε το καπάκι, κατέβαινε στις σκάλες, στεκόταν στο υπόγειο, καθόταν σε μια γωνιά και τους κοιτούσε αμήλικτος. Ή τους έπαιρνε έναν έναν και τους έβγαζε έξω, τους πήγαινε μια βόλτα στα βουνά και συζητούσαν για τους ζωντανούς και τους πεθαμένους, τους γάμους και τα πανηγύρια, τα σπίτια και τα καφενεία, τα καπνά και τα πρόβατα, τις γεννήσεις και τους θανάτους, την πρόσφατη και την παλιότερη ιστορία του χωριού. Από το Σάργερι της επαρχίας Ζάρας, οι Μεσοβουνιώτες ήρθαν με την ανταλλαγή του 24, κουβαλώντας μαζί με την ελάχιστη κινητή περιουσία που μπόρεσαν να περισσώσουν, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου τους, έναν κόμπο που έσφυγε το λαιμό τους, μια εικόνα της Παναγιάς Βρεφοκρατούσας, τα ποντιακά τους πείσματα και κάτι περίεργες ιδέες που διακινούνταν τότε στον πόντο προερχόμενες από την επαναστατική Ρωσία. Τούτες οι ιδέες έμελε να φυτρώσουν, να ανθίσουν και να απλωθούν στο νέο τους χωριό μαζί με τις κερασιές, τις μηλιές, τα καπνά και τα αμπέλια που καλλιεργούσαν για να ζήσουν, μέχρι ότου προσπάθησε η εξουσία να τις ξεριζώσει ολοσχερώς στα χρόνια του Μεταξά, με εξορίες στον Αϊστράτη και στην Ανάφη και στα χρόνια της κατοχής με δύο μαζικές εκτελέσεις που ξεκλήρισαν το χωριό. Οι μισοί τουλάχιστον κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους αυτές τις εκτελέσεις και ο Αβράμης ήταν από τους ελάχιστους που γλίτωσαν. Στην πρώτη περίπτωση πρόλαβε να κρυφτεί στον φούρνο της αυλής τους και στη δεύτερη έτυχε να νοσηλεύεται με βαριά πνευμονία στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Αλλά αυτή ακριβώς την τύχη που κάποιος άλλος θα την εκλάμβανε ως θεϊκό σημάδι ή ως εύνοια της μοίρας, ο ίδιος την ένιωθε σαν βαρύ και ασήκωτο φορτίο. Ειδικά εκείνος ο φούρνος, παρότι έπεσε από τότε σε αχρηστία, δεν έπαψε ποτέ να ανάβει, να καίει και να καπνίζει στο μυαλό του. Είναι άγνωστο ποιες σκέψεις έκανε τη σκέψη που κλεισμένος εκεί μέσα. Άκουσε τον δοσύλλογο να ονομάζει στους Γερμανούς στρατιώτες τον πατέρα, δύο από τα αδέλφια και έναν ανάπηρο θείο του, και ακόμη παραπάνω όταν άκουσε τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος να γαζώνουν τους 165 συγχωριανούς του. Όταν έσυρε το κάλυμα για να βγει ξανά στο φως, δεν ήταν πια ο ίδιος. Το μάτι του είχε τη σκοτεινιά του φούρνου, η ψυχή του την κάπνα της καμένης ανθρακιάς. Όταν μάλιστα άρχισε να θάβει όλους μαζί τους εκτελεσμένους κάτω από τα ποντιακά μυρολόγια, και κυρίως όταν είδε τα χέρια του πατέρα του και των αδελφών του περασμένα στα μπράτσα του ανάπηρου θείου του, σαν να χόρευαν όλοι μαζί τη σέρα την ώρα που τους εκτελούσαν, κάτι έσπασε μέσα του για πάντα. Στο εξής, άρχισε να αποφεύγει τους ανθρώπους, τριγύρναγε όλη μέρα στα βουνά, άφησε μακριά γένια και δεν ήθελε να μιλάει με κανέναν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος στον κύριο Παπαγεωργάκη, που ως ειδικός στη λογοτεχνία θα κάνει μια διαφορετική προσέγγιση. Σας ακούμε, κύριε Παπαγεωργάκη. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα είπαν πάρα πολλά οι τρεις συγγραφείς, έχουν καλύψει αρκετά από αυτά που ήθελα να πω. Θα ξεκινήσω από την κυρία Χρονοπούλου, από το βιβλίο της. Θα πιάσω ένα διήγημα, το τελευταίο της συλλογής, που λέγεται «Τα Πριτσίνια». Η ιστορία που αφηγείται το διήγημα έχει σε γενικές γραμμές ως εξής. Ο Σταμάτης και ο Σταυράκης, γιος και εγγονός αντίστοιχα, ζητούν από τον ήρωά μας και αφηγητή, τον Σταύρο, να πουλήσει το σπίτι του προκειμένου να σπουδάσει ο εγγονός. Ο Σταύρος αρνείται. Γιος και εγγονός φεύγουν. «Σαν δεν τρέπεσαι», μου λέει, «έτσι μου είπε, σαν δεν τρέπεσαι, έζησα να τ' ακούσω και αυτό, που ποιος να τ' ακούσει και να μη φρίξει, που από το τσαντήρι μέχρι το παλάτι δεν ξεστομίζει παιδί τέτοια κουβέντα στο γονιό. Αυτή ήταν η τελευταία του λέξη. Σαν δεν τρέπεσαι», μου πέταξε και πήρε το μικρό και φύγαμε. Ώρα τους καλεί. «Να ντραπώ», του λέω, «να ντραπώ, παιδί μου, που με δυο γράμματα και με τα δυο μου χέρια έφτισα το γάλα της μάνας μου για να σου φτιάξω ζωή να ζήσεις, για να έρθεις τώρα να μου πεις να ντραπώ μια ανάσα από το τέλος του βίου μου». Έτσι αρχίζει το διήγημα. Στη συνέχεια ακούμε το μονόλογο του Σταύρου, στον οποίο αφηγείται το πώς απέρτησε αυτό το σπίτι. Η ιστορία αρχίζει τον Ιούνιο του 41, όταν οι Γερμανοί επιτάξανε το εργοστάσιο στο οποίο εργαζόταν. Ο Σταύρος όμως τα βρήκε με ένα Γερμανό στρατιώτη, έκλεβε πριτσίνι από το εργοστάσιο,
Τα πουλούσε και μοιραζόντουσαν τα κέρδη με τον στρατιώτη. Στη συνέχεια με τα λεφτά που κέρδισε, αγόρασε άδεια ταψιδιού, έγινε συνεταίρος με ένα μαυραγωρίτη, πήγαινε στην επαρχία, έφερνε τρόφιμα κτλ. Το κέρδος ήταν μεγάλο, αγόρασε ένα εργοστάσιο και το σπίτι στην Κηφισιά όπου μένει τώρα. Έφτασε ο Οκτώβρης, ο Νοέμβρης, λιώσανε πια από την πείνα οι γέροι. Λέω, Σταύρο, τι θα κάνεις, θα κάθεσαι να τους κοιτάς να λιώνουν? Για να σε έβλεπα, Σταυράκι, 2 χρόνια μεγαλύτερό σου ήμουν. Δεν ζήτηγα από τον παππού να ξεσπιτωθεί, είπα θα ζήσουμε, το είπα και το έκανα. Να έρχεστε τώρα εσείς να μου πείτε να ντραπώ. Να ντραπώ που δεν άφησα τους γέρους μου να ψοφήσουν σαν τα σκυλιά μέσα στους δρόμους. Γι' αυτό να ντραπώ. Το διήγημα αυτό το έκανα 2 εβδομάδες πριν σε ένα τμήμα της Γάμα Λυκείου και ο ερμηνευτικός διάλογος ξεκίνησε με την αυθόρμητη απορία μιας μαθήτριας που ρώτησε «Μα γιατί του λέει να ντρέπεται, τι έχει κάνει?». 2 μαθήτριες μίλησαν για τους μαυραγωρίτες και μετά ακολούθησε η ειλικρινής διερώτηση. Πολλοί από εμάς που εύκολα καταδικάζουμε τον ήρωα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κάναμε το ίδιο? Το μάθημα τέλειωσε όταν λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι, μία μαθήτρια είπε «Φοβάμαι ότι δεν θα τα κατάφερνε να κάνω αλλιώς αν ήμουν στη θέση του». Με βάση αυτά που είπα, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε το πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται τα διηγήματα της συλλογής και τη δομή τους και την τεχνική τους. Τα υπόλοιπα τα είπε η κυρία Χρονοπούλου. Και θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Χρονοπούλου τώρα σε σχέση με αυτά που είπαμε το εξής. Η χρήση του ιστορικού πλαισίου ως παράλληλου πλαισίου για την κρίση μετά το 2010. Πιστεύετε ότι έχει προβλήματα? Λειτουργεί η ιστορία παραδειγματικά? Δεν υπόκειται η ανθρώπινη κατάσταση στην ιστορική συγχρονία? Και πόσο ρόλο έπαιξε ο αντιγερμανισμός της εποχής του 2010 και μετά στο να καταφύγεται σε εκείνο το ιστορικό πλαίσιο? Αυτή είναι μια πρώτη ερώτηση. Έχω και άλλη μία, αλλά μπορούμε να το... Ναι. Έχω θέσει αυτό το ερώτημα σε πολλούς ιστορικούς φίλους. Δηλαδή σε όλους τους φίλους ιστορικούς που έχω, τους έχω θέσει αυτό το ερώτημα, αν η ιστορία διδάσκει τελικά. Είναι ένα... νομίζω πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Οι ιστορικοί φίλοι που τους έχω θέσει αυτό το ερώτημα έχουν απαντήσει όχι. Αυτό νομίζω όμως ότι είναι η απάντηση της εποχής μας που έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε στη συγκεκριμένη στιγμή την ιστορία. Δηλαδή, όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, ας πούμε, νομίζω ότι τότε ακόμα πιστεύαμε ότι μαθαίνουμε ιστορία για να διδαχθούμε από αυτήν. Η σύνδεση της εποχής της κρίσης με την κατοχή, πάντοτε θεωρούσα, σε σχέση με αυτό το βιβλίο, ότι πάντοτε θεωρούσα ότι αφορούσε απλώς τη δική μου πορεία προς το να το γράψω και ούτε ο αναγνώστης έχει κανένα στοιχείο για να αντιληφθεί μια τέτοια σύνδεση, ούτε και ήταν πρόθεσή μου σε καμία περίπτωση. Απλώς ήταν η δική μου, ο δρόμος που με έβγαλε εκεί, γι' αυτό και σας τον αφηγήθηκα. Δεν ξέρω, όχι για τον αντιγερμανισμό που λέτε, δεν κατάλαβα ακριβώς τι με ρωτήσατε, δηλαδή αν έπαιξε ρόλο αναφέρεστε ας πούμε σε εκείνη την περίοδο που γενικότερα προωθείτο μια ιδέα αντιγερμανισμού, ας πούμε, από κάποιους... Βάζανε στη Μέρκελ τον αγκυλωτό σταυρό. Η εποχή των μνημονίων. Εγώ δεν μπήκα. Η εποχή των μνημονίων χαρακτηρίστηκε σαν εποχή της κατοχής, ας πούμε. Εντάξει, προσωπικά δεν μπήκα σε αυτή τη λογική, ο καθόλου. Δεν μπήκα σε αυτή τη λογική.
Δεν θα έμπαινα, νομίζω. Δεν είχε να κάνει. Άλλωστε, όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς διαβάζοντας το βιβλίο, δεν είναι σε καμία περίπτωση το βιβλίο καταγγελτικό. Δεν ασχολείται αυτό το βιβλίο με αυτό. Ασχολείται με τον έτερο. Δεν ασχολείται με τον εχθρό. Αυτό που λέει ο Γερμανός ήταν ο εχθρός. Είναι ακριβώς ένα βιβλίο το οποίο ασχολείται με τον... το οποίο τον αφήνει απ' έξω τον εχθρό. Δεν ασχολείται καθόλου μαζί. Απλώς γιατί... έλεγα για το... με τον εχθρό που είμαστε εμείς, που είναι μέσα μας. Ναι. Οπότε δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, ίσα-ίσα που νομίζω ότι το άφησα εντελώς απ' έξω αυτό το κομμάτι. Δεν νομίζω πως μας είναι και χρήσιμο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ, ας πούμε, στάθηκα πάρα πολύ σε αυτό που είπε η κυρία Στεφανοπούλου, που έχει και προσωπικό βίωμα, στο ότι την ενοχλούσε πάρα πολύ το ζήτημα των αποζημιώσεων όταν προέκυψε, όχι του δανείου κτλ. Και αυτό με απασχολεί, το σημείωσα δηλαδή, ότι θα ήθελα, τέλος πάντων, αν έχουμε το χρόνο, ή δεν ξέρω αν δικαιούμε να κάνω μια ερώτηση, να το απαντήσει λίγο καλύτερα, νομίζω σχετίζεται με την ερώτησή σας. Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω αν απάντησα ή αν... Όχι, καταλαβαίνω τι λέτε, ότι κρατάω δηλαδή από αυτό που είπατε, ότι το βιβλίο έχει το πλαίσιο της κατοχής, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος του, δεν είναι η κατοχή. Ναι, ως ένα βαθμό. Είναι ο έτερος εχθρός που είναι ο φόβος μας και τα λοιπά, ναι. Ως ιστορική περίοδος, είναι εμβληματική. Δηλαδή θα μπορούσα, παραδείγματος χάρη, να το μεταφέρω στην περίοδο της δικτατορίας, μια άλλη έτσι, βεβαρημένη, ας πούμε, περίοδο. Όχι, αφενός η περίοδος της κατοχής και του εμφυλίου. Επομένως, γιατί είχατε ανάγκη την ιστορία, δηλαδή βλέποντας, ας πούμε, την εμβληματική εικόνα που μας περιγράψατε, ναι. Θα μπορούσε να υπάρχει μια μυθοπλασία χωρίς την αναφορά στην κατοχή. Δηλαδή, μάλλον είναι μια συγκυρία που σας πήγε, υποθέτω έτσι. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει μου δίνετε την πάσα να σας κάνω και μια επόμενη ερώτηση. Λέτε σε κάποια συνέντευξή σας ότι με ενδιέφερε, και εδώ είναι νομίζω και η εστίαση του βιβλίου, το πώς στεκόμαστε ηθικά απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο της αποκτήνωσης, ατομικά και συλλογικά. Είναι και αδειά μου, λέτε, το πόσο ανθεκτικές είναι οι ηθικές αξίες που θεωρούμε κεκτημένες και αδιάσυστες, το πόσο παραμένουμε ηθικά θωρακισμένοι όταν η φωτιά αγγίζει τους τοίχους του δικού μας σπιτιού. Αν δούμε όλα τα διηγήματα της συλλογής, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ότι δεν είναι καθόλου ανθεκτικές οι ηθικές αξίες μας. Και το ρωτώ αυτό γιατί φαίνεται στα διηγήματα της συλλογής να απουσιάζει εντελώς το θετικό παράδειγμα. Δηλαδή, σαν να κυριαρχεί ο αντίήρωας. Δεν έχω κανένα διδακτισμό στο μυαλό μου, έτσι, απλώς ερώτηση είναι. Καταρχάς δεν απουσιάζει. Δεν απουσιάζει ο ήρωας και δεν απουσιάζει όχι τυχαία. Σε ένα διήγημα που λέγεται Λεβίδου 5 Κολονός, είναι το μόνο διήγημα της συλλογής στο οποίο βρίσκουν τα κορίτσια της Αρχιεπισκοπής τα σημειώματα των εκτελεσμένων 200 της Κεσαριανής και όλο το δείγμα επικεντρώνεται σε ένα από αυτά τα σημειώματα που πετούσαν, όπως τους πηγαίναν στην Κεσαριανή, πετούσαν στο δρόμο. Λοιπόν, αυτό το σημείωμα που το διαβάζει αυτή η κοπέλα που το βρίσκει μέσα στα ρούχα του, όταν αυτός έχει πια πεθάνει, μας δίνει σε όλο το βιβλίο, νομίζω, ότι εκεί πέρα... εκεί πέρα μόνο αναφέρομαι στην άλλη πλευρά. Η κατοχή ήταν πάντα στο μυαλό μου από τα λίγα που ήξερα πάντοτε, αλλά ακόμα και τώρα που ξέρω κάπως περισσότερα, ένα δίπολο. Ήταν μια ηθική δοκιμασία, φυσική και ψυχική δοκιμασία, στην οποία μας
υπέβαλε ένας κατακτητής και η απάντηση σε αυτή τη δοκιμασία είχε δύο όψεις. Η μία ήταν η ψυχική ανάταση της αντίστασης και η άλλη ήταν η ηθική οπισθοδρόμηση της συνεργασίας. Το είχα πάντα έτσι στο μυαλό μου. Όπως είπα πριν, ο λόγος που επέλεξα να δώσω φωνή στους ηττημένους ηθικά, γιατί οι ήρωες ήταν οι νικητές ηθικά, ανεξάρτητα, δεν μιλάω για το αν εκτελέστηκαν τελικά, αν αποφάσισα να δώσω φωνή σε αυτούς, ήταν όχι επειδή το αποφάσισα, σκέφτηκα, είναι όπως είπα πριν, ένιωσα αυτή την ανάγκη. Διαβάζοντας δηλαδή, στην έρευνα που έκανα, διαβάζοντας για αυτούς τους ανθρώπους, ακούγοντας τη φωνή τους μέσα από τις μαρτυρίες τους, ήταν αυτό που τον ακούς τον άλλον σου μιλάει μέσα από το παρελθόν και να σου λέει είμαι κι εγώ εδώ και ήθελα να του δώσω φωνή, να μην τον αφήσω σε αυτή τη λύθη. Δεν ήταν κάτι άλλο, δηλαδή δεν ήταν πολιτικοί λόγοι, δεν ήταν άλλοι. Ήταν καθαρά το ότι αισθάνθηκα την ανάγκη να δώσω φωνή σε αυτούς τους ανθρώπους που ιτήθηκαν ηθικά εκείνη την περίοδο και έτσι όπως το θέτουμε τώρα, νομίζω πως αυτή την ηθική οπισθοδρόμηση τη βρίσκουμε από την αρχή της ιστορίας, δεν είναι κάτι που έχουμε διδαχθεί. Θα τολμούσα τώρα να πω ως ανθρωπότητα. Δηλαδή, αυτό θα το βρούμε από τον Τροϊκό πόλεμο μέχρι σήμερα παντού και πάντα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μάθαμε ποτέ από αυτό. Από το ότι τους ακούμε να μας μιλούν, αλλά δεν ξέρω πόσο τους ακούμε πραγματικά, αλλά δεν ξέρω πόσο αυτό έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή, νομίζω πως έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, γιατί πράγμα μιλάμε για το να παλέψουμε με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Δηλαδή, είναι μια τεράστια συζήτηση τώρα, πιο φιλοσοφική ή ηθική, ας πούμε. Μου επιτρέπετε λίγο να παρέμβω, γιατί κάνουν ερωτήσεις και οι συνάδελφοι μέσα από το chat και απευθύνεται και σε εσάς. Μέχρι να διατυπώσει ο κύριος Παπαγεωργάκης το επόμενο ερώτημα, ενδεχομένως σε κάποιον άλλον συνομιλητή, η συνάδελφος Κατερίνη Προκοπίου από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την παραγωγή graphic comics όταν διδάσκει ιστορία για τα παιδιά, θέτει το ερώτημα. Με δεδομένη την ιστορική έρευνα των συγγραφέων ιστορικού μυθιστορήματος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ιστορικό μυθιστόρημα ή το ιστορικό graphic novel ως δευτερογενή ιστορική πηγή? Νομίζω η ερώτηση απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο στους συγγραφείς. Και ο συνάδελφος, ο Κώστας Οθεριανός, σχολιάζει πάνω στο ερώτημά της. Μεγάλο ερώτημα έθεσε, αλλά το ιστορικό παράδειγμα μυθιστόρημα, ιστορικό μυθιστόρημα είναι και το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, όμως εξοραίζει την Ιταλική κατοχή και απαξιώνει εντελώς τις αντιστασιακές δυνάμεις. Ο ίδιος απαντά, μάλλον μπορούμε, αλλά πολύ προσεκτικά και με διασταυρώσεις, έλεγχο εγκυρότητας, πλαισίωση κλπ. Και ζητά να το σχολιάσουν οι ομιλητές, οι ομιλήτριες. Επίσης, έχουμε και άλλη μια ερώτηση για τον κύριο Χατζημοησιάδη, πάλι από τον Κώστα το Θεριανό. Αν είχατε αφαιρέσει, λέει, τις κρίσεις ορισμένων πορευόντων, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς εδώ για το γούσια χωρίς άλογο κτλ., που όντως είναι απολύτως ρεαλιστικές, θα σας έκαναν κριτική, νομίζετε, ή το αφήγημά σας θα είχε ζωντάνια? Λοιπόν, όποιος θέλει απαντά εδώ. Εγώ θα αφήσω το λόγο τώρα. Ναι, λέω ότι εγώ έχω μιλήσει πολύ, οπότε... Ωραία, εντάξει, αν θέλει να απαντήσει ο Παναγιώτης και όποιον, και η κυρία... Να μιλήσω λίγο για το graphic novel. Ναι. Εγώ θέλω ότι με δεδομένη η δεδομένη συντριπτική ζήτηση που αυτό το διάστημα παρουσιάζει το graphic novel, που σχετίζεται με τον πολιτισμό της εικόνας, το νέο γραμματισμό της νέας γενιάς,
νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να απορρίψουμε ευθύς εξ αρχής το Graphic Novel. Άλλωστε, αυτό κάνει και ο Κώστας ο Θεριανός, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ θαρώ ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφενός για να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον ως εισαγωγικό κείμενο και αφετέρου και ως, εφόσον είναι απαιτητικό και άξιο λόγου, μπορεί να λειτουργήσει και ως ιστορική πηγή. Άλλωστε, το κριτήριο της ποιότητας ισχύει όχι μόνο για τον graphic novel, ισχύει και για το ιστορικό μυθιστόρημα, ισχύει για, ακόμη και για την προφορική συνέντευξη που έχει δοθεί. Οπότε με αυτή την αντίληψη, κάτι που μπορεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον και να κινήσει την κριτική σκέψη, για μένα είναι αναγκαίο υποστηρικτικό υλικό για τη διδακτική πράξη. Μου επιτρέπετε να περάσω στη δεύτερη να... Βεβαίως. Υπάρχει ένας κανόνας ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τις κρίσεις. Εγώ οπότε είμαι εξαιρετικά προσεκτικός, αν και έχω πάρα πολλά να πω για τις κριτικές, να πω ότι μια πολύ αξιοπρεπής κριτική, έμεση λίγο που διατυπώθηκε, είναι ότι ο Γούσιας δεν είναι μυθιστορηματικό πρόσωπο. Συγχωρήστε με, κάποιοι δεν γνωρίζουν το βιβλίο, οπότε όλα αυτά μπορεί να φαίνονται λίγο ασήμαντα. Ας πω λοιπόν εντάχει ότι ο Γούσιας είναι το κεντρικό πρόσωπο, είναι ο αρχηγός της πορείας των Ναόπλων, είναι αυτός ο οποίος ακολούθως θα τοποθετηθεί στην Τριανδρία του Ζαχαριάδη με την έξοδο του Παφιάδη. Η δε πορεία των Ναόπλων θεωρήθηκε από τον ίδιο ως ένα σκαλοπάτι προς την αναρρίχηση. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι διατυπώθηκε μια πολύ εύστοχη κριτική, την οποία εν μέρη εγώ υιοθετώ, ότι δεν είναι μυθιστορηματικός χαρακτήρας. Και δεν είναι μυθιστορηματικός χαρακτήρας γιατί δεν του απέδωσα τίποτε καλό. Είναι ένας άνθρωπος στο σύνολό του με αρνητικά χαρακτηριστικά. Να πω όμως ότι πέραν της αφοσίωσης στο κόμμα και της ανθεκτικότητας που επέδειξε σε διάφορες στιγμές, ήταν ακροναυπλιώτης, συμμετείχε στην απόδραση του 1956 από το Σωτηρία, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όσο και αν το έψαξα, μόνο αρνητικά παρουσίασε. Που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσα, εγώ θα πρόδιδα την ιστορική έρευνά μου, θα πρόδιδα την αναγκαία πιστότητά μου, αν για λόγους καλλιέργειας του λογοτεχνικού ενδιαφέροντος, άρχισε να το αποδίδω πράγματα που η ιστορική μου έρευνα δεν επιβεβαίωσε. Οπότε έμεινα στην αρνητική διάσταση, γιατί διαμέσου αυτής ήθελα και να εξακτηνώσω, να διονγκώσω λίγο το γραφειοκρατικό του πράγματος. Τώρα, να πω αυτό και μόνο, ότι θεωρώ πως όπως και να τον έστεινα, οι συγκεκριμένες κριτικές θα ασκούνταν, αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί δεν είναι δεοντολογικά πρέπει. Ευχαριστώ. Να σημειώσω εδώ ότι ένας συνάδελφος, ο οποίος αξιοποίησε για σε μάθημα της Δευτέρας Λυκείου το διήγημα της κυρίας Χρονοπούλου, δεν ήταν πάνω από 30, το οποίο είναι και συγκλονιστικό και βασίζεται σε πραγματικό περιστατικό, όπως γράφει πίσω. Τα λόγια του στρατιώτη που φεύγει από τη μονάδα στο κοριτσάκι που βρίσκεται στο δρόμο του, εμένα φοβάσε, προκάλεσε δυνατά ερωτήματα και συναισθήματα, κυρίως στα αγόρια που συμμετείχαν. Συνεχίζετε, κυρία Παπαγεωργάκη. Να μιλήσω λίγο για το μυθιστόρημα, το σποδηλωτό μυθιστόρημα του κυρίου Χατζημουησιάδη. Θα πιάσω πάλι, όπως έκανα με την κυρία Χρονοπούλου, ένα κεφάλαιο. Είναι μυθιστόρημα, ένα κεφάλαιο. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος ο Ρούτσης γεννήθηκε το 1927 στη Βράχα Βρυτανίας. Το 1942, σε ηλικία 15 χρονών, έπαιρνε την κυνηγητική καραμπίνα και πήγαινε το βράδυ να διώξει τους λύκους και τις αρκούδες από τη στάνη του. Κάποιες φορές τα χαράματα μετέφερε επίγοντα μηνύματα της παράνομης οργάνωσης του χωριού του. Τον Ιανουάριο του 1947, 20 χρονών πια, αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο αφοσιωμένα και δραστήρια νεαρά στελέχη του Δημοκρατικού Στρατού στο Αρχηγείο των Αγράφων στη Φουρνά, δίπλα στο διοικητή Γούσια που λέγαμε προηγουμένως. Ο Χαραλάμπης ήταν υπεύθυνος για τη στρατολόγηση του νεανικού ανθού της Ρούμελης και των Αγράφων. Δεν μαθαίνουμε σε ποιες μάχες πήρε μέρος, ξέρουμε μόνο ότι συμμετείχε στην πορεία της ταξιαρχίας των Ναόπλων. Ήταν ένας από τους επιζήσαντες αυτής της πορείας. Το 1949 υπογράφει δήλωση μετάνοιας και γυρίζει στο χωριό του. Όμως εκεί δεν υπάρχει ζωή για αυτόν.
βρέθηκε ένας ξάδελφος του πατέρα του, ηγούμενος στη μονή του Αγίου Λαβρεντίου, και τον περιμάζεψε στη μονή ως επιστάτη. Έχω ένα μεγάλο απόσπασμα, θα το διαβάσω για συντομία χρόνου, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Χραλάμπης έτσι από τη μονή έβγαινε μια φορά το μήνα για τις ανάγκες της τροφοδοσίας και έβγαινε επίσης το δεύτερο δεκαπενθήμερο κάθε Φλεβάρι, όπου έπαιρνε ένα άδειο δισάκι και εξαφανιζόταν από προσώπου γης για να επιστρέψει ύστερα από αρκετές μέρες ακόμα πιο μουγκός και σκοτεινός από όταν έφευγε. Πού πήγαινε ο Χαραλάμπης αυτό το δεκαπενθήμερο του Φλεβάρι, 28 ολόκληρα χρόνια, από το 52 ως το 80. Πήγαινε στη λίμνη Κάρλα, μάζευε τα λάφυρα του θανάτου που έβρισκε από τους νεκρούς συντρόφους του από εκείνη την πορεία του 48 και τα έθετε στο στεφυλάκιο της Μονής. Η τελευταία φορά που πήγε το 1980 ήταν καθοριστική και σε αυτή τη στιγμή εστιάζει το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ο Χαραλάμπης είναι βουβός, δεν μιλά σε κανέναν. Επομένως δεν είναι αυτός που θα μας πει την ιστορία. Την ιστορία θα μας την πει κάποιος άλλος. Ο συγγραφέας επιλέγει έναν παντογνώστη αφηγητή, έναν αφηγητή δηλαδή, που γνωρίζει καλά τι σκέφτεται, τι θέλει και τι κάνει ο ήρωάς του. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πολλές φορές μπορεί να ακούγεται μόνο η φωνή του αφηγητή και να εξαφανίσει τη φωνή του ήρωα. Στο κεφάλαιο αυτό ακούμε και άλλες φωνές. Ας πούμε μία φωνή είναι του ηγούμενου που όταν τον θάβει ο Χαραλάμπης του φάνηκε ότι ο ηγούμενος είπε «Εσύ παιδί μου κοίταξε να ησυχάσεις τώρα». Εκείνη τη στιγμή ο Χαραλάμπης κοιτάζει στο βουνό και βλέπει την πορεία και κατά τέτοιο τρόπο δείχνει το χρέος που έχει αναλάβει. Ακούγεται και η φωνή της μάνας του έμεσα όταν η μάνα του έλεγε ένα παραμύθι, το οποίο παραθέτει ολόκληρο στο κείμενο. Είναι κατά κάποιο τρόπο η άμυνά του απέναντι στο φόβο όταν νιώθει το φόβο. Και υπάρχει και ένα τραγούδι, το «Βροντάει ο Όλυμπος», το οποίο ψελίζει ο ήρωας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η ασφυκτικά περιορισμένη φωνή του Χαραλάμπη μας επιτρέπει να υποψιαστούμε μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δηλαδή την κατάσταση του ανθρώπου που αναλαμβάνει να εκπληρώσει ένα χρέος, που ο ίδιος έχει θέσει τον εαυτό του, που φοβάται, που έχει ένα σκοπό, που δρά. Από την άλλη, η φωνή του αφηγητή, έχω την εντύπωση ότι πλαισιώνει ασφυκτικά τον ήρωα. Θα έλεγα ότι η φωνή του παντογνώστη αφηγητή είναι η ίδια η ιστορία. Και εδώ θέλω να κάνω την πρώτη ερώτηση στον κύριο Χατζημοησιάδη. Λογοτεχνικά έργα για την ταραγμένη δεκαετία του 40 άρχισαν να γράφονται από πολύ νωρίς, από τις αρχές της δεκαετίας του 50. Αν θεωρήσουμε όμως ως σημείο επανακίνησης της λογοτεχνικής παραγωγής την Ορθοκοστά του Βαλτινού, μπορούμε να πούμε ότι από τότε στη λογοτεχνική γραφή αλλάζει και η αφηγηματική τεχνική. Έχουμε δηλαδή μυθιστορήματα στα οποία περιέχονται αρχεία, μαρτυρίες, πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις. Στο δικό σας βιβλίο, σε αντίθεση, βλέπουμε να επανέρχεται παντοδύναμος ο παντογνώστης αφηγητής. Και όπως υπενήθηκα προηγουμένως, είναι σαν να είναι αυτός η ιστορία. Μήπως έτσι επιβάλλεται αυτός ο παντογνώστης αφηγητής αυτή η ιστορία και στον ήρωα και στον αναγνώστη? Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για την επιλογή αυτή. Βλέπω το χέρι του Δημήτρη του Χριστόπουλου. Δημήτρη, θες να απαντήσεις πριν? Είδα και εγώ το χέρι του Δημήτρη. Αν θέλεις, απάντησε σύντομα, Παναγιώτη. Και ένα ερώτημα στο chat από τον κύριο Γαλάνη. Ωραία. Εντάξει. Να πω το εξής, ότι
Το γεγονός ότι εφαρμόζονται κατά καιρούς μοντερνιστικές ή μεταμοντέρνες τεχνικές δεν σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένος να τις ακολουθήσω, αν και τις μελετώ, αν και τις υιοθετώ δεξιά-αριστερά. Ύστερα, θεωρώ ότι η μπαχτινική αρχή της πολυφωνικότητας μπορεί να υπηρετηθεί και την υπηρέτησα, νομίζω, μάλλον δεν πρέπει να διατυπώνω κρίσεις, γιατί υπάρχουν και αυτές οι φωνές, υπάρχει στην ομιλία με κείμενα, υπάρχει φωνή των αστυνομικών, αλλά κυρίως υπάρχει η μπαχτινική αντίληψη, η οποία λέει ότι ο ήρωας πρέπει να είναι ελεύθερος από το συγγραφέα. Ναι, διαπιστώσατε μια ασφυκτική παρουσία της ιστορίας και του συγγραφέα, αλλά ο συγγραφέας, παρότι το πρόσωπος έχει την εστίαση του ήρωα, που σημαίνει τον ακουμπάτο μου, ασημερίζεται το πόνο. Εδώ η ιστορία κατεβαίνει τόσο χαμηλά, ώστε πλέον να ακυρώνει τον εαυτό της και την ασφυκτικότητα. Εγώ θα έλεγα ότι ο αφηγητής, και επιτρέψτε μου να το πω, και ο συγγραφέας, παρακολουθούν τον ήρωα, αφουγκράζονται τις αναπνοές σε βαθμό που να λύνονται σε κλάματα παρακολουθώντας την εξέλιξή τους. Γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε να αναγνωρίσω πως στη δική μου αντίληψη δεν υπάρχει επιστροφή σε προνεωτερικές ή αρχαϊκές νεωτερικές τεχνικές. Υπάρχει μια προσπάθεια να θεαθεί το ιστορικό συμβάν με μια τεχνική η οποία κουβαλά κάτι το παπαδιαμαντικό και νομίζω ότι κουβαλά και κάτι φέρει και κάτι νέο. Αλλά δεν είμαι ο κατάλληλος να κρίνω. Πάντως είναι άδικη η αίσθηση ή μάλλον δικαιολογημένη για την περίπτωσή σας, άλλως το συζητάμε τώρα, ότι έχουμε την ισοπεδωτική επιβολή μιας ιστορίας διαμέσου του αφηγητή. Προσπάθησα τούτο τον αφηγητή να το συντρίψω και να τον ακυρώσω, γιατί ακριβώς τα πάντα εξετάζονταν από την αρχή, από την οπτική γωνία, από τις ανάγκες των ηρών. Να σας πω λιγάκι σε αυτό. Δεν μίλησα για το λόγο, η παπαδιαμαντική γραφή είναι εμφανής και γι' αυτό χρησιμοποίησα και τη φράση «τα λάφυρα του θανάτου». Αλλά θα άξιζε σε αυτό το σημείο να διαβάσω το απόσπασμα που είχα από το κείμενο αυτό, από το κεφάλαιο αυτό, για να δούμε πράγματι αν αυτό που είπε ότι κοιτάζουμε από την εστίαση του ήρωα ισχύει. Λέει λοιπόν... Μια παρέμβαση να κάνω, επειδή ο χρόνος μαζεύεται. Θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους και αν θέλετε μετά. Δημήτρη Χριστόπουλα, έχεις σηκώσει το χέρι σου, ο λόγος σε σένα. Ναι, καλησπέρα. Εγώ θα διαφωνήσω με κάποια πράγματα που άκουσα. Προλάβε λίγο ο Παναγιώτης και είπε κάποια πράγματα για τον Μπαχτίν. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι και τα τρία βιβλία έχουν να κάνουν αυτό που λέμε λογοτεχνία του τραύματος, όπως έχει οριστεί στην Διεθνή Βιβλιογραφία. Εντάσσεται λοιπόν η θεματολογία και των τριών βιβλίων, έτσι, εκεί στη λογοτεχνία του τραύματος, είναι η λογοτεχνική παραγωγή που πραγματεύεται τη γερμανική ουσιαστικά κατοχή, τον εμφύλιο και μέσα θα λέγαμε και την μετεμφυλιακή κατάσταση. Θα έλεγα λοιπόν ότι και τα τρία βιβλία, καθώς πρέπει, όπως έλεγε και ο Δημήτρης Οραυτόπουλος κάποτε, όποιος καταπιάνεται με αυτά τα θέματα, πρέπει να κατέβει πολύ βαθιά κάτω στον κάτω κόσμο για να δει τα απεικάσματα και τα φαντάσματα. Σε αντίθεση με το παρελθόν, βλέπουμε και στα τρία βιβλία να εφαρμόζεται κατά υποδειγματικό τρόπο ακριβώς η πολυφωνικότητα κατά τον Μπαχτίν. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε με κείμενα τα οποία έχουμε ένα παντογνώστη αφηγητή ο οποίος θέλει να μας επιβάλλει μια ιστορική άποψη, αλλά υπάρχει μια δημοκρατικότητα, θα λέγαμε, πάρα πολλών φωνών. Αυτό το βλέπουμε στο πρώτο μυθιστόρημα, χρονολογικά λέω, έτσι, της κυρίας Στεφανόπουλου, όπου υπάρχουν πάρα πολλές φωνές. Ακούμε, για παράδειγμα, που είναι εξαιρετικό αυτό, και τις φωνές των Γερμανών. Βλέπουμε πάλι και στο βιβλίο της κυρίας Χρονοπούλου πάλι τη φωνή και την παρουσία ενός Γερμανού σε ένα διήγημά της. Και πολύ έτσι ακούμε και τον λόγο ουσιαστικά και την οπτική γωνία του Γερμανού και άλλων προσώπων. Για μένα και το βιβλίο της κυρίας Χρονοπούλου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ίσως και αυτό ένα σπονδυλωτό, να το πούμε έτσι, μυθιστόρημα. Κλείνω την παρένθεση. Και βέβαια στο χιόνι των αγράφων που υπάρχουν, είναι πολυαιστιακό αφήγημα.
τα αφηγήματα και τα έξι, οι νουβέλες αυτές ή τα μεγάλα αυτά διηγήματα, έτσι, μεγάλες αυτές οι ιστορίες, είναι πολύ εστιακές. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θέλουν να επιβάλλουν κάποια ιστορική άποψη, άλλωστε δεν είναι και ο ρόλος της λογοτεχνίας αυτός να επιβάλλει μία αλήθεια. Έτσι, είναι οι ιστορίες ουσιαστικά από τα κάτω και κοιτούν ως επιτοπλίστων οι συνέπειες, δεν είναι τα μεγάλα γεγονότα, είναι οι μικροϊστορίες των ανθρώπων και είναι οι συνέπειες, οι επιπτώσεις που έχουν αυτά τα μεγάλα γεγονότα πάνω στον ψυχισμό των ανθρώπων. Αυτά και να ευχαριστήσω και τους τρεις συγγραφείς που είναι εδώ σήμερα. Να είστε καλά. Αν έχω το λόγο, θα μου επιτρέψετε λίγο να διαφωνήσω με αυτό που είπε και ο κύριος Χριστόπουλος και μια που γίνεται λόγος για τον Μπαχτίν. Είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα από όσο το θέσατε. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο κείμενο στο οποίο αναφέρθηκα, προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει ένας λόγος που ακούγεται, αυτός του αφηγητή. Και η ερώτηση μου δεν είναι αν είναι ο ιστορικός λόγος αυτός, αν ακριβώς καταπνίγει τη φωνή του ήρωα. Δεν ξέρω αν στο κείμενο της, στα διηγήματα της κυρίας Χρονοπούλου, όπως είπε και η ίδια, υπάρχει ο λόγος του ηττημένου ηθικά. Αυτό είναι μία φωνή. Δεν είναι φωνές πολλές. Στο μυστήριο της κυρίας Στεφανοπούλου θα πω παρακάτω είναι αλλιώς το πράγμα. Εδώ λοιπόν στο βιβλίο του κ. Χατζημουσιάδη έχω τη γνώμη ότι ίσα ίσα ακριβώς υπάρχει μία φωνή. Αυτή η φωνή του αφηγητή, το πολυεστιακό, είναι άλλο πράγμα. Οι φωνές είναι άλλο πράγμα από την πολυεστιακότητα. Αυτό υποστηρίζω εγώ. Αυτό δηλαδή ήθελα μια απάντηση σε αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο, έχει σηκώσει το χέρι το κύριος Κόκκινος, πριν του δώσω το λόγο, θα ήθελα να προκαλέσω να τοποθετηθούν, παράδειγμα, η συνάδελφος η Ζέτα, η Παπανδρέου, που έχει ασχοληθεί με τις αποζημιώσεις, το τραύμα και όλη αυτή την περίοδο, ή η Αφροδίτη Στασινοπούλου, η Αφροδίτη Αθανασοπούλου από την Κύπρο, που επίσης είναι καθηγήτρια λογοτεχνίας εκεί στο Πανεπιστήμιο. Προκαλώ λοιπόν το πιο κυρία Σελιώτη. Συγγνώμη, και εκεί είναι και η κυρία Σελιώτη που έχει γράψει για το τραύμα στην Κύπρο, το πρόσφατο βιβλίο, έτσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να πω λίγο, ήταν εδώ. Ναι, λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κόκκινο με την παράκληση να είναι σύντομος και ετοιμαστείτε και οι υπόλοιποι να κάνετε μια παρέμβαση. Κύριε Κόκκινο, έχετε το λόγο. Ναι, με συγχωρείτε, δεν θα παρενέβαινα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα γίνεται ουσιαστικός διάλογος. Κάποια πράγματα για τον κύριο Χατζημοησιάδη. Χρησιμοποιεί κατά κόρον, τον άκουσα και με τα ίδια μου τα αυτιά, τον όρο ολοκαυτώματα. Κυρία Σακά, επειδή έχετε κι εσείς μεγάλη θητεία στους προβληματισμούς σχετικά με το ολοκαύτωμα, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον προβληματικό να εξισώνονται όλες αυτές οι μαζικές φαγές με το ένα και μοναδικό ολοκαύτωμα. Άρα, αφήνω έξω τις συνδηλώσεις τις θρησκευτικές που κρύβονται πίσω από αυτό. Έτσι θεωρώ λοιπόν ότι είναι μάλλον άστοχος ο όρος, η χρήση του όρου. Και επίσης μια δεύτερη παρατήρηση, μόνο ότι στα επιστημολογικά ζητήματα που έθιξε, δηλαδή το φόβο από τη μια να γύρουμε προς ένα σκληρό θετικισμό ηρωολατρικό, ακόμα και όταν αμφισβητούμε, ας πούμε, πράγματα, και από την άλλη να φτάσουμε στο σχετικισμό, το μηδενισμό, τον κινησμό τελικά. Μέσα σε όλο αυτό το σωστό προβληματισμό είπε, αν δεν κάνω λάθος, ότι στην ιστορία αυτό που τον κινεί κυρίως είναι το θέμα της εξέγερσης, της επανάστασης, με άλλα λόγια της ουτοπίας, η οποία είτε θα ιτηθεί αναπόφευκτα είτε θα μετατραπεί σε δυστοπία. Περίπτωση του Γούσια και του Ζαχαριάδη, ας πούμε. Έτσι που το εμφανίζει το πράγμα, δημιουργείται μια αίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε μια σκληρή νομοτέλεια. Και θα ήθελα, παρακαλώ, να το διευκρινίσετε. Και επίσης ετέθη ένας προβληματισμός από την κυρία Προκοπίου για το αν μπορεί αυτά τα πράγματα να είναι πηγές στην ιστορία. Κατά τη γνώμη μου και ασκώντας αυτή τη δουλειά που ασκώ, θεωρώ ότι μπορεί να είναι πηγές όχι για το ίδιο το παρελθόν που μελετούν, όσο και να έχουν ψάξει, έτσι, ακόμα και αν παραθέτουν αρχαϊκές πηγές στο τέλος, είναι πηγές
για την εποχή στην οποία γράφονται. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο εκπαιδευτικός να κάνει το λάθος, να θεωρήσει ότι και το καλύτερο graphic novel και το καλύτερο μυθιστόρημα, ιστορικό μυθιστόρημα, μπορεί να εκλειφθεί ως πηγή για το παρελθόν για το οποίο γράφει. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα της αναφοράς στα ολοκαυτώματα είναι βέβαια μεγάλο. Το ολοκαύτωμα με όμικρον κεφαλαίο είναι ένα. Υπάρχει μια τάση να συζητούν όλοι για τα ολοκαυτώματα όταν αναφέρονται σε σφαγές τέτοιες σε όλους τους χώρους, όχι μόνο τους της Ελλάδας, αλλά και αλλού. Είναι τεράστια συζήτηση. Καλά κάνατε και το θίξατε. Η Ζέτα Παπανδρέου θα ήθελε να μιλήσει. Δεν ξέρω, Ζέτα, μπορείς, νομίζεις ότι... Ελπίζω να μ' ακούτε, μ' ακούτε. Σ' ακούμε μια χαρά. Ωραία. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που πάλι βρισκόμαστε. Και μάλλον με πρόλαβε ο Γιώργος, ήθελα και εγώ να θίξω το ζήτημα των ολοκαυτωμάτων και εκτός από αυτό υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα που αναδύθηκε σήμερα, είναι το ζήτημα των αποζημιώσεων. Ωστόσο δεν θα ξεκινήσω από αυτό, θα ξεκινήσω από το βιβλίο της Μαρίας Στεφανοπούλου. Μαρία, χαίρομαι πολύ που ανταμώνουμε σήμερα γιατί δεν έχουμε καταφέρει σε κάποιο καφέ και ας το λέμε εδώ και καιρό. Ξεκινάω λοιπόν από τον Άθο. Κάπου λέει, η καταστροφή έχει κάτι από τη σιωπή της φύσης, λέει κάπου ο δασονόμος των Καλαβρίτων. Η φύση είναι ειρηνική, αλλά κάτω από τα κοιμισμένα νερά και τα ανθισμένα χώματα ελοχεύει πάντοτε η βία. Όσο ρεσίβια ψυχή, έχω την πεποίθηση ότι η φύση μπορεί να χαρίσει απλόχερα δύναμη εσωτερική και μαχητικότητα σε αυτούς που μπορούν να την αφουγκραστούν. Όταν γνώρισα τη Μαρία, επειδή πραγματικά σε πρώτο επίπεδο με είχε συγκλονίσει ο τρόπος που χρησιμοποίησε τη φύση για να μας δώσει όλον αυτόν τον προβληματισμό, όπως ξετυλίχθηκε και εκτυλίχθηκε μετά. Όταν τη γνώρισα, λοιπόν, ξεκίνησα από αυτό. Τι σήμαινε για εκείνη η φύση, ο Άθος, λοιπόν. Ο παππούς της, η γυναίκα του, η Μαριάνθη, η γιαγιά. Άρα κατάλαβα τότε ότι οι αφηγήσεις της γιαγιάς της είναι σαν αυτό που έλεγε ο Τσάτουιν, ο εθνολόγος, ότι είναι σαν τους περιπάτους της παιδικής μας ηλικίας που αποτελούν το αδούλευτο υλικό της ευφυΐας μας και άρα η Μαρία λειτουργήσε έτσι δίνοντάς μας αυτούς τους έντονους συμβολισμούς και την έντονη βιωματικότητα του δάσους. Και προχώρησε μετά σε όλα αυτά από γενιά σε γενιά που αφορούσαν τα ζητήματά της. Η Μαρία ασχολήθηκε λογοτεχνικά με τα Καλάβρητα. Το 2013 είχα ολοκληρώσει τη διατριβή μου με θέματα αντίπεινα και τη μαζική σφαγή στο δίστομο. Το 2014 εκδόθηκε το βιβλίο της Μαρίας Στεφανοπούλου. Ήμουνα πολύ κοντά σε όλη αυτή τη διαχείριση της μνήμης, την τραυματική μνήμη, το πώς όλα αυτά προχωρούν από γενιά σε γενιά και με είχε εντυπωσιάσει ο βαθμός που η λογοτεχνική διαμεσολάβηση στον Άθο κούμπωσε με τις ιστορικές μελέτες και τις αναλύσεις και πώς έδειξε χαρισματικά από την πρώτη γενιά, στη δεύτερη γενιά, τις αγγυλώσεις και σταδιακά ως επιθυμία, ως πρόθεση την παραδειγματική μνήμη. Σε σχέση με το βιβλίο της Μαρίας, αυτό που σίγουρα, γιατί το έχω δοκιμάσει και είναι και πρόταση με αποσπάσματά του στο πρόγραμμα, στη διδακτική πλατφόρμα του προγράμματος Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα, άρα σίγουρα διδακτικά μπορεί να λειτουργήσουν αποσπάσματα και έχουμε ανάγκη τη λογοτεχνική διαμεσολάβηση. Μου έρχεται στο νου, έψαξα και το βρήκα για την σημερινή συνάντηση, ένα μικρό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του Γιαννακάκη «Καλάβρητα, άνθρωποι και σκιές» του 2014 για τη διδακτική αξιοποίηση και τη σημασία της. Λέει λοιπόν, είναι διάλογος μεταξύ παππούδων στο καφενείο. Το θέμα των ανταρτών παραμένει ακόμα και σήμερα το μεγάλο αγκάθι.
τι θα είχε γίνει αν οι αντάρτες δεν είχαν εκτελέσει τους εχμάλωτους Γερμανούς και πολύ περισσότερο αν δεν είχαν σκοτώσει με τόσο βίαιο τρόπο τους τρεις τραυματίες. Θα είχε αποφευχθεί η καταστροφή αν δεν είχαν εκτελεστεί οι εχμάλωτοι. Ερωτήματα δύσκολα, αναπάντητα. Και λέει ο ένας παππούς. Δεν έπρεπε οι δικοί μας να έρθουν σε διπλωματική συνεννόηση. Δεν ήξεραν ότι θα γίνονταν αντίπεινα. Ο άλλος απαντά. Εγώ είμαι αντίθετος. Εδώ ας πούμε ότι έγινε μάχη. Στο Τρευλό τι έγινε. Βομβάρδισαν το αρχηγείο των ανταρτών. Στο Δίστομο τι ήταν. Και απαντά. Δεν ξέρω. Από εδώ μέχρι το Δίστομο είναι μακριά. Κάτι θα είχε γίνει και εκεί. Άρα καταλαβαίνουμε ότι την τεράστια απόσταση και τη σημασία της διδακτικής αξιοποίησης πηγών, πρωτογενών, δευτερογενών, στοχευμένων, έτσι, αλλά σίγουρα πολύ πρισματικό. Έρχομαι στο μυθιστόρημα του Παναγιώτη Χατζημοησιάδη. Το καλοκαίρι, τούτο το καλοκαίρι, δεν είχα διαβάσει το βιβλίο του, αλλά βρέθηκα στην βιβλιοπαρουσίαση που έγινε στην ΑΦΠΑΧΤΟ στο σπουδαίο βιβλιοπωλείο Αντάτζιο. Στο τέλος της εκδήλωσης το αγόρασα για πολλούς λόγους. Φαινόταν ήδη από την συζήτηση εκεί ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα, δηλαδή ότι έχει μια σπονδυλωτή διάρθρωση που σαν φιλμ ξαναγυρίζεται και εξετάζεται η αρχική σκηνή και προχωράει, έτσι εμπλουτίζεται η υπόθεση με περισσότερες οπτικές. Και τούτο το βιβλίο και σε συναισθηματικό επίπεδο λειτουργήσε, όχι μόνο δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσει στην τάξη εκπαιδευτικά, αλλά και σε συναισθηματικό προσωπικό επίπεδο λειτουργήσε πάρα πολύ, ίσως και με κάποιο τρόπο που σήμερα άκουσα το κύριο Χατζημοσιάδη να λέει, δηλαδή στη δική μου οικογένεια έχω θείο που τον πήραν, τόσκασε όμως, δεν βρέθηκε να πολεμά στα σύνορα, στο Δημοκρατικό Στρατό και βέβαια εξελίχθηκε σε βαθύτατα αντικομμουνιστή για ευνόητους λόγους. Και απ' την άλλη το αριστερό σόι και όλες αυτές οι συζητήσεις, αλλά πάλι το τάγμα ρουμελιωτών ήταν η βάση για όλα αυτά, ήταν η διαμόρφωση της, στην εφηβεία, στη μεταεφηβεία του, πώς η ιστορία δεν έχει σίγουρα λευκό άσπρο μαύρο. Και η διδακτική απαιτεί όλο αυτό. Και κλείνω αντίστοιχα, αλλά τώρα σε φοιτητές πρωτοετής στη διδακτική της ιστορίας, διηγήματα της Ελισάβετ Χρονοπούλου από αυτό το βιβλίο λειτουργήσαν ως το έναυσμα για να φτάσουμε στις ιστορικές πηγές που αφορούσαν την κατοχή. Αλλά ήθελα να ξεκινήσω από κάποια πολύ έτσι δυνατά λογοτεχνικά εκεί πέρα διηγήματα για να φτάσουμε. Στοχευμένα, πολλοί τρόποι, πολλές μέθοδες, πολλές μέθοδοι, πολλά πρίσματα. Σίγουρα αυτά τα βιβλία μπορούν να λειτουργήσουν πολύ σημαντικά εκπαιδευτικά. Σε σχέση με τις αποζημιώσεις, πάντοτε Μαρία, εμείς οι δυο είχαμε διαφορετική τοποθέτηση. Θα ήθελα στη σημερινή συζήτηση, αν έχουμε το χρόνο, να το ανοίξουμε λίγο και αυτό το θέμα. Δηλαδή, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του τραύματος και της ηθικής δικαίωσης, νομίζω ότι ο ρόλος των αποζημιώσεων είναι σημαντικός. Όχι με τη διάσταση, όπως το έχουμε δει μετά τις δικτατορίες στη Λατινική Αμερική, στις γυναίκες της Αργεντινής που λέγανε «Δεν ξεπουλάμε το αίμα των παιδιών μας, δεν θέλουμε τίποτα χρηματικό, οικονομικό». Το λέμε όμως με τη διάσταση που δεν μιλάμε για μη ρεαλιστικά ποσά, δεν μιλάμε για ποσά αυτή τη στιγμή, αλλά με μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά λειτουργεί αυτό σαν ένα είδος αποκατάστασης και παίζει και αυτό το ρόλο του. Και με συζητήσεις, με επιζήσαντες, με μάρτυρες, είναι επιπλέον ένα τραύμα όταν το κράτος, είτε το δικό μας με διεκδίκηση, είτε το κράτος των θητών, δεν παίρνει θέση. Λαμβάνεται από αυτούς σαν αδιαφορία. Άρα οι αποζημιώσεις, το ζήτημα των αποζημιώσεων, πρέπει να ενταχθεί στο θέμα της αποκατάστασης του τραύματος και
Αυτό για να κλείσω. Μίλησα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ζέτα. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Θα θέλαμε άλλες 2 ώρες. Θέλω να μεταφέρω μία ερώτηση του Βαγγέλη του Γαλάνη προς τους 3 συγγραφείς. Αυτό που ίσως σας παρακίνησε να γράψετε τακτοποιήθηκε, ανακουφίστηκε με τη συγγραφή. Ποιος θέλει να απαντήσει. Και μετά να δώσω το λόγο και στον κύριο Παπαγεωργάκη, αν θέλει να κλείσει, να θέσει άλλο ερώτημα. Λοιπόν, δεν έχετε ανοίξει μάλλον μικρόφωνο, δεν σας ακούω. Επειδή βλέπω ότι διστάζω να πάρω το λόγο. Ναι, βεβαίως. Είναι λυτρωτική εμπειρία της γράφης. Όλος αυτός ο συναισθηματικός αναβρασμός θυμίζει λίγο τον εξαεριστήρα στη Χύτρα. Η γραφή εμένα με απελευθέρωσε, με μετούπισε. Έχω 2 ανοιχτές ερωτήσεις, αλλά νομίζω θα χαλάσω την ροή. Θα απαντήσω πολύ σύντομα, ας με συγχωρήσουν οι φίλες συγγραφείς γι' αυτό. Πρώτον, στο Μεσόγνο 165 άτομα, το 41 εκτελούνται σε χωριό 600 κατοίκων και το 44 150. Μπορεί επιστημονικά να μην αλλεκαύτωμα, αλλά ζητώ και παρακαλώ να μην αντιμετωπίζουμε ως μαθητούδι, για μένα είναι ολοκαύτωμα και θα το υποστηρίζω. Μιλάμε για 300 ανθρώπους οι οποίοι εκτελέστηκαν μέσα σε 4 χρόνια. Ποιος σας αντιμετώπισε σαν μαθητούδι, κύριε Χατζημοησιάδη? Λοιπόν, εγώ επιμένω να υποστηρίζω... Σας παρακαλώ, μακριά από μένα αυτό. Έχω και εγώ το δικαίωμα, συνοργανωτής, να λέω την άποψή μου. Εντάξει, παρακαλώ πολύ το σχόλιο περίτερο. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ένα σχόλιο ήπια και ήσυχα, μπορούμε να συζητήσουμε, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θες να απαντήσεις? Ναι. Να πω κάτι. Εάν δεν τολμούμε να εκφράζουμε μια αντίρρηση στην αντίρρηση, όχι βέβαια. Νομίζω όχι, ότι δεν είναι εδώ η παρουσία μας. Εγώ αντιμετωπίζομαι σαν μαθητούδι και αυτό είπα. Για μένα είναι ολοκαύτωμα και ας μου επιτραπεί. Παρεμβήκατε με τρόπο λίγο άκλωσο, ας ολοκληρώσω τουλάχιστον. Από εκεί πέρα, όσον αφορά την νομοτέλεια. Θεωρώ ότι καμία νομοτέλεια της ΣΥΤΑΣ δεν υπερασπίζομαι. Αν έγραψα αυτό το βιβλίο, είναι για να μιλήσω στη νέα γενιά ότι κάποια στιγμή τα απελευθερωτικά οράματα πρέπει να βρουν το δρόμο τους. Ας με συγχωρήσετε για το άνοιγμα της κουβέντας, αν και το ζήτημα είναι η ανακούφιση. Ναι, υπήρξε ανακούφιση. Όπως το είπατε, blowing off some steam. Για την κυρία Χρονοπούλη και για την κυρία Στεφανοπούλου. Ήταν λυτρωτικό το γράψιμο? Είναι πάντα λυτρωτικό, αλλά δεν ξέρω ανακούφιση αν υπήρξε. Εμένα με βάλε ακόμα πιο βαθιά σε αυτά τα ερωτήματα. Αλλά σίγουρα, εντάξει, είναι λυτρωτικό στη διάρκεια που συμβαίνει. Γιατί η δημιουργία είναι έτσι κι αλλιώς λυτρωτική. Αλλά όσον αφορά αυτά που σε απασχολούν, νομίζω ότι δεν ξέρω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του βιβλίου έχω πολλά υπόλοιπα ακόμα. Mm-hmm. Ευχαριστούμε. Κυρία Στεφανοπούλου, θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό? Εγώ μπορώ μόνο να πω ότι μία φράση με ανακούφισε από το βιβλίο όταν την έγραψα. Εγώ είμαι ο Άθος. Εγώ είμαι ο Άθος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπαγεωργάκη. Κοιτάξτε, μίλησα για το βιβλίο της κυρίας Χρονοπούλου και του κυρίου Χατζημοησιάδη. Δεν μίλησα καθόλου για το βιβλίο της κυρίας Στεφανοπούλου. Παρακαλώ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ο χρόνος. Εντάξει, θα το κάνετε σύντομα. Ναι. Κοιτάξτε, τα θέματα στα οποία ήθελα να αναφερθώ είναι το θέμα της μνήμης, το θέμα της δικαιοσύνης, το θέμα του τραύματος, είναι πάρα πολλά. Μόνο μία ερώτηση, Μαρίας, επέτρεψε μου τον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε κιόλας. Πώς νιώθει ο Άθος, ο δασονόμος, με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που γίνεται σήμερα? Πώς νιώθει ο Άθος, δηλαδή εγώ? Σκέφτομαι τους άμαχους. Στην αρχή είχαμε δει μερικές εικόνες, τον κόσμο να είναι στα καταφύγια, στα υπόγεια κλπ. Μετά εξαφανίστηκαν. Δηλαδή είναι ένας πόλεμος χωρίς ανθρώπους.
Το σημαντικότερο πράγμα για μένα στο πόλεμο είναι οι άμαχοι. Οι στρατιώτες είναι αποφασισμένοι, είναι στρατολογημένοι, επιστρατευμένοι. Αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος που διαβάζουμε μόνο για τα είδη των όπλων που κυκλοφορούν στην αγορά, μπαίνουν στην Ουκρανία, δίνονται από τους δυτικούς, τι είδους πυράβλους έχουν, τι κεφαλές πυρηνικές, πόσες κτλ. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι. Είναι σαν να είναι μια χώρα από πέτρες. Πού είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Και μία ερώτηση τελευταία για τους, και για τους τρεις συγγραφείς. Ο τίτλος αυτών των συναντήσεων είναι «Στα φτερά της ιστορίας». Είναι «Στα φτερά της ιστορίας» ή «Στα φτερά της λογοτεχνίας» για σας? Να συνεχίσω. Ναι, παρακαλώ. Ναι, η ιστορία, λογοτεχνία, υπόθηκε πολύ αυτή η σχέση. Προσπαθήσαμε όλοι να την προσεγγίσουμε αυτή τη σχέση. Νομίζω ότι είναι, αν υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνία και στη φιλοσοφία λόγου χάρη, είναι το ότι η φιλοσοφία μας μαθαίνει τι δεν είμαι, δηλαδή δεν είμαι ζώο επειδή έχω νου και σκέφτομαι. Η λογοτεχνία μας μαθαίνει ποιος είμαι. Αν υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνία και στην ιστορία, είναι ότι η ιστορία μας λέει τα πράγματα όπως έγιναν. Η λογοτεχνία μπορεί να πει τα πράγματα με άλλο τρόπο και να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την κατανόησή τους. Δηλαδή να μετατρέψει την πραγματικότητα, πάντα στηριζόμενη στα ιστορικά γεγονότα. Είναι ιερά τα ιστορικά γεγονότα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει αντικειμενικότητα, ας πούμε. Και, δηλαδή, και από εκεί και πέρα, αυτή η σχέση ιστορίας και λογοτεχνίας, νομίζω ότι το έχει πει καταπληκτικά ο Ζέμπαλντ, ότι η μνήμη, που είναι και η ιστορία και η λογοτεχνία, είναι η ραχοκοκαλιά, η ηθική ραχοκοκαλιά της λογοτεχνίας. Και η λογοτεχνία είναι ακριβώς μια ηθική εμπειρία. Αυτό είναι η λογοτεχνία. Που η ιστορία δεν έχει πρόβλημα με την ηθική. Θα μας πει ακριβώς, έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Θα μας πει ακριβώς πώς έγιναν τα πράγματα. Με το σεξπυρικό τρόπο. Έγιναν έτσι και έτσι και έτσι. Η λογοτεχνία παλεύει με την ηθική, είναι η ηθική εμπειρία, έχει να κάνει με αμάχους, με ανθρώπους, με ανθρώπινες ψυχές και πώς εσωτερήκευσαν την ιστορία. Αυτό. Να προσθέσω εγώ κάτι, ακριβώς αυτό είναι και για μένα η λογοτεχνία. Αυτή είναι η ηθική διάσταση σε σχέση με την ιστορία που είπε η κυρία Στεφανοπούλου, αλλά το μόνο που θα πρόσθετα είναι ότι η λογοτεχνία ουσιαστικά κάνει την ιστορία ιστορίες. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν... Ναι, Παναγιώτη. Η δική μου θέση δεν ήταν αποκλειστική πολύ, οπότε ήταν πολύ σύντομος. Είναι δύο διαφορετικοί χώροι, οι οποίοι υπηρετούν διαφορετικές αξίες, την αλήθεια στην μια περίπτωση, το ωραίο στην άλλη περίπτωση. Και το πιο όμορφο απ' όλα είναι όταν συμπορεύονται με την πρωτοβουλία κυρίως της λογοτεχνίας να πιάσει και ιστορικά θέματα, όχι για να υποκαταστήσει την ιστορία, για το όνομα του Θεού δεν είναι αυτός ο ρόλος της, αλλά για να κεντρήσει το ενδιαφέρον και ίσως να διαχύσει την αίσθηση του ωραίου εκεί που υπάρχει πόλη και ασχήμια. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Βέβαια, εγώ έχω άλλη αντίληψη, ότι η λογοτεχνία υπηρετεί την αλήθεια. Κάπως έτσι. Την αλήθεια, δηλαδή, βρίσκω δικές μου αλήθειες μέσα στη λογοτεχνία. Δεν ξέρω αν είναι μια πολύ ερασιτεχνική προσέγγιση. Διαβάζω και ευχαριστιέμαι. Αλλά είναι μεγαλύτερη η αλήθεια. Η αλήθεια της λογοτεχνίας είναι πολύ πιο ανώτερη από την αλήθεια της ιστορίας, γιατί σε πάει στο νόημα της ύπαρξης. Ευχαριστώ, κυρία Στεφανοπούλου. Έχετε δίκιο. Αφροδίτη, ναι. Η Αφροδίτη Αθανασοπούλου. Αφροδίτη, ακούμε. Έχεις το λόγο. Ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό το θεωρώ
υπέροχο κλείσιμο της κουβέντας, γιατί είναι η καρδιά αυτής της συζήτησης, οι σχέσεις, ιστορίες, λογοτεχνίες που ακριβώς γιατί είναι περίπλοκες, δηλαδή διαλογικές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις αποτυπώσουμε με μία φράση. Ωστόσο, παραφράζοντας την κυρία Στεφανοπούλου, αν και αυτό που είπε ήταν πανέμορφο, ότι η λογοτεχνία είναι μια ηθική εμπειρία, από αυτά που λέχθησαν σήμερα θα μπορούσε κανείς να πει ότι μελετώντας και ανατέμνοντας την ανθρώπινη φύση μπορεί να είναι και μια ανήθικη εμπειρία. Θα έλεγα λοιπόν, γιατί είναι ένα θέμα που με είχε απασχολήσει όταν έγραφα το βιβλίο μου «Ιστορία και λογοτεχνία σε διάλογο», ότι θα μπορούσαμε να πούμε πως η λογοτεχνία είναι μια ιστορία ευαισθησιών. Και αυτό δεν της δίνει κατά ανάγκη ένα πρόκριμα, δεν της δίνει κατά ανάγκη μία ωραιότερη, ας πούμε, διάσταση σε σχέση με την ιστορία, γιατί έχουν γραφτεί και έργα από ιστορικούς που θίγουν ζητήματα ευαισθησιών. Τώρα φέρνω στο νου μου τον Όλεθρο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά. Απλώς την κάνει τη λογοτεχνία αναγκαίο συνομιλητή και υπογραμμίζω την έννοια της συνομιλίας και του διαλόγου, γιατί νομίζω ότι η ανθρώπινη περιπέτεια αναδεικνύεται στην βαθύτερη ουσία της, στην τομή των λόγων. Εξού και γιατί οι αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη λογοτεχνία, για να επανέλθω και σε ένα προηγούμενο ερώτημα πολύ εύστοχο του Δημήτρη Παπαγιωργάκη, είναι πολύ σημαντικές, διότι η τομή των λόγων μας επιτρέπει να καταλάβουμε πάντα και τον έτερο λόγο. Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη συζήτηση σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αφροδίτη, για την παρέμβασή σου. Θα μπορούσαμε να πούμε τόσα πολλά ακόμα και νομίζω ότι έχουν όλη διάθεση να συνεχίσουν, αλλά έχουμε κλείσει ήδη παραπάνω από 2 ώρες. Ο Έλιοτ έλεγε ότι η ιστορία μπορεί να είναι σκλαβιά, η ιστορία μπορεί να είναι και ελευθεριά. Νομίζω κάτι αντίστοιχο και για τη λογοτεχνία. Θα διαβάσω 2 σειρές από τον Άθο. «Τα πράγματα ήταν πιο απλά, τα ζήσατε», λέει ο ίδιος. «Αν δεν εξειδανικεύατε τόσο το θάνατο, θα είχατε τη δυνατότητα να καταλάβετε καλύτερα το έγκλημα των Ναζίδων και κάθε έγκλημα που διαπράτεται σε βάρος αθώων, να καταλάβετε τον εμφύλιο που δίχασε τη χώρα μας και να δουλέψετε αμερόληπτα μετά την αναχώρηση των Γερμανών για την επανένωσή της, παρά τις τρομακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τότε». Μια πολύ ρομαντική προσέγγιση του Άθου, αλλά όμως εμένα με συγκίνησε αυτό το κομμάτι. Αλλά το τελευταίο που θέλω να διαβάσω και να κλείσω είναι αυτό που σημειώνει ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος εδώ. «Δεν αποδεικνύουμε την πίστη μας σε μια ιδέα καίγοντας ανθρώπους, αλλά όταν φλεγόμαστε εμείς για χάρη της». Από τον Άθο το Δασονόμο, στη σελίδα 139. Έχουμε κατακλειστεί από ενθουσιώδη μηνύματα. Όλοι οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα ευχαριστήθηκαν τη συζήτηση, μαζί τους και εμείς. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους. Πράγματι ήταν πολύ ωραία. Θα κάνει το χέρι του κύριο Κόκκινο. Ναι, βεβαίως. Να του δώσουμε το λόγο για να κλείσει. Όχι, δεν θέλω να κλείσω, αλλά μένουν ορισμένες εντυπώσεις, οι οποίες νομίζω διαστρέφουν την εξέλιξη της ιστορίας. Η ακαδημαϊκή ιστορία δεν είναι μονοφωνική, συνάδελφοι. Έχει πάψει να είναι μονοφωνική προπολού. Όποιος νομίζει ότι η ιστορία διαφέρει από τη λογοτεχνία, γιατί στη λογοτεχνία ακούμε πολλές φωνές, νομίζω ότι δεν έχει αντιληφθεί την πορεία που έχει διανύσει η ιστορία από το 1973 και μετά. Μόνο αυτό και ευχαριστώ πολύ. Δεν ακούγεστε, κυρία Σακά. Κυρία Σακά, δεν ακούγεστε. Συγγνώμη, ναι. Ευχαρίστησα όλους για την πάρα πολύ ωραία βραδιά και θυμίζω ότι η επόμενη συνάντησή μας είναι σε 15 μέρες. Αν έχεις το πρόγραμμα, Ελένη, μπορείς να πεις ποιο είναι ακριβώς το επόμενο. Δεν ακούγεσαι ούτε εσύ τώρα, έχεις... Το έκανα εγώ τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σε 15 μέρες θα μας απασχολήσει το ζήτημα το κυπριακό, οι λογοτεχνικές απηχήσεις του. Μαζί μας θα είναι η κυρία Κωνσταντία Σωτηρίου για το βιβλίο της ΙΑΙΣΕ «Πάει διακοπές»
και ο κύριος Βασίλης Γκουρογιάννης για το κόκκινο στην πράσινη γραμμή, που μάλιστα πολύ πρόσφατα το χειρόγραφο το δώρησε και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, σε μια ειδική εκδήλωση που έγινε εκεί. Κριτικοί συνομιλητές θα είναι η κυρία Άννα Κουπάνου και ο κύριος Γιάννος Σοκράτους. Ελπίζουμε να είναι και η επόμενη συνάντηση τόσο ενδιαφέρουσα και τόσο ουσιαστική όπως ήταν η σημερινή. Να συμπληρώσω εδώ ότι τόσο ο Γιάννος ο Σοκράτους όσο και η Άννα Κουπάνου είναι Κύπροι. Η Άννα Κουπάνου είναι δασκάλα και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, αλλά έχει η διατριβή της είναι στο Χάιντεγκερ, έχει ασχοληθεί με πολλά θέματα και είναι μια έτσι πολυπρισματική προσωπικότητα. Και ο Γιάννος ο Σοκράτους είναι συνάδελφος, φιλόλογος και ήταν πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ στην Κύπρο πριν από την προηγούμενη ακριβώς θητεία. Νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί τους και με τους συγγραφείς που ασχολήθηκαν με τις έτσι, αποτυπώσεις του Κυπριακού σήμερα, στις μέρες μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ όλους και σας περιμένουμε την επόμενη φορά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.